100% καταπληκτικό σκοροχοπημένο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα ρεχόνια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαχωρίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αθλητικιά ζουμουσάδα. Δεν πιστεύω να μην έχεις κέφι. Όχι, δεν θέλω. Τι δεν θέλεις? Α, παιδιά, έτσι θα πω σήμερα, ξέρετε. Πριν πω οτιδήποτε. Τι κάνετε, όλα εντάξει, είμαστε έτοιμοι, είμαστε μάχημοι, είμαστε εδώ. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Η τέλα, το πάθος, η ενέργεια, η πίστη, να ξέρετε. Και δωράκλα έχω σήμερα και φουλ ενέργεια έχω και θα σας τη μεταφέρω. Και Μαρίανα Παπαμακαρίου έχω. Απόψε τα παράθυρα, έτσι. Θα κλείσω, θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Σημαδεμένα, χαμένη βγαίνω εγώ. Πάμε. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Ελάτε στην παρέα μας, όπου και να βρίσκεστε, Ελλάδα εξωτερικό, ελάτε ζουμουσάκια μου και όχι μόνο. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ και σήμερα. Πάμε, έχουμε αγώνα αύριο. Ούτε ένα σκυμμένο κεφάλι. Πάμε να το γυρίσουμε, πάμε να το αλλάξουμε. Μισό λεπτάκι, επιτρέψτε μου. Ένα κουπλεδάκι είναι και ένα ρεφρενάκι ακόμα. Πες μας. Άρα, Αντώνη Βαρδί, τι έχεις γράψει, ρε αθάνατε? Θα γυρίσω. Έμα μου, καρτασάκο μου, που είσαι? Εκεί που με τα μάτια θολωμένα. Σ' αφήσω τώρα δίχως εσένα. Είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Σάζι. Έτσι το πάμε. Θέλω σάζι, θέλω έτσι ήχο, θέλω Ανατολή, περνάμε απέναντι στις αλυσμόνητες, εκεί στα δικά μας μέρη, εκεί στο προάβλιο της Αγίας Σοφιάς, στην πόλη, στη Γενέτειρα. Δώσε! Οχ! Άσε με να βγάλω τα αλκά, αδερφέ μου! Ταραραραραρα, ταραραραραρα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα.
Θέλεις μήπως να σταματήσω να τραγουδάω? Όχι, δεν θέλω. Α, εντάξει, να ξέρω κι εγώ. Έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με πολύ βαρύνουσα σημασία. Άκρος κομβικό, άκρος σημαντικό. Ρεμάλα. Το νου σας, ρεμάλα. Αυτό. Το νου σας καλά, ρεμάλα. Αυτό, αυτό. Αν περιμένετε δεύτερη μέρα γκρίνια, μυρολόι και τα λοιπά, όχι, όχι, παιδιά, ξέρετε, μία μέρα το περισσότερο. Δηλαδή, αν είχε ένα δίκιο ο Καρβέλας, βέβαια αυτός είχε γράψει ένα χρόνο το περισσότερο. Το τραγούδι με τη Βύση, ο μεγάλος Κάρι Κλίν. Ψωμί δεν έχουν να φάν, λέει, και ακούνε τον Καρβέλα. Φανταστικό, παιδιά. Φανταστικό. Όταν τα έφτιαχνε μαζί του η Βύση, της είπε, πώς τα βλέπεις? Έχει πολύ ψωμί αυτή η σχέση. Βέβαια, μετά τα έφαγε στα καρβέλια σου και τέτοια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να σας πω ότι έχω δωράκλα σήμερα. Έχω από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης ένα smartphone Redmi 7α 32 GB μαύρο, ένα κουκλί, ένα στολίδι, να το έχει η μάνα και να μην το δίνει στο παιδί. Xiaomi αξίας από 130 ευρώ και έχω να σας πω για την τηλεφωνάρα αυτή. Θα το κληρώσουμε μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα δώρο που δεν δίνεται κάθε μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα δώρο ακριβοθόρητο, ένα δώρο υπέροχο, ένα μαύρο υπέροχο Xiaomi, κορυφαία μάρκα, και μας τη δίνει τη δυνατότητα αυτή η χορηγούκλα μας, ο παντοτινός, ο αιώνιος χορηγός, το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα μέρος, ο νούμερο ένα προορισμός για να πάτε να πάρετε ηλεκτρικά, οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρικό. Από το πιο μικρό, από smartphone, από tablet, από laptop, από τηλεορασάρες, από κουζίνες, από πλυντήρια. Τι θέλετε. Από ψυγεία, οτιδήποτε εκεί. 52 χρόνια πάει τώρα. Όταν ο μπαμπάς Μπαμπουκίδης ξεκίνησε ταπεινά, σεμνά, και ίσως δεν το πίστευε κανένας τότε, και έφτιαξε αυτή τη μαγαζάρα και τα παιδιά. Η οικογένεια συνεχίζει σήμερα την παράδοση με τις αρχές που έδωσε ο μπαμπάς και περνάει από γενιά σε γενιά. Αυτή την εβδομάδα έχουμε εκεί σκούπες Μίλε. Τι είναι η Μίλε? Η Μίλε είναι η βασίλισσα των σκουπών. Οι άλλες, για να μπορέσουν να βγουν στην πιάτσα, ρωτάνε τη Μίλε, μπορούμε να βγούμε και εμείς να σκουπίσουμε τίποτα? Και εδώ δεν υπάρχει σκούπα μούπες. Η Μίλε δίνει τις άδειες. Όταν η Μίλε μπαίνει μέσα στην αίθουσα, σηκώνονται οι άλλες σκούπες όρδες και λένε, γεια σας, γεια σας, βασίλισσά μου, τι κέφια έχετε σήμερα κτλ. Η βασίλισσα Μίλε, που εδώ δεν υπάρχει περίπτωση καμία νύφη της να φύγει, όπως έφυγε, να πούμε, η ηθοποιός μαζί με το Χάρη. Χάρη κάνει η Μίλε που δίνει άδεια στις υπόλοιπες. Όχι, αρχίσα τα μηνύματα. Νομίζω ότι πρέπει να το βγάλω αυτόν τον ήχο από το παλιό κλάξον. Με σκιάζει. Μου δημιουργεί μια αντάρα, μια αναμπουμπούλα. Βέβαια, είναι το μόνο που ακούω όταν ο Θάνος διασχίζει το σπίτι, φωνάζοντας, βγάζοντας ήχους, να πούμε, και κραυγές, καθώς κυνηγάει να χτυπήσει, να πούμε, το ψυγείο, το πλυντήριο, τα έπιπλα κτλ. Με το σπαθί του. Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πιάτσα το τρώτε στο Αιγαίο. Εκεί δύο στολίδια, δύο πρότυπες ψαραγορές. Καμαρώνω πολύ για τους χορηγούς μου. Πήγα, πήρα για τα παιδιά. Ξετρελάθηκαν. Βάλτε στη ζωή σας, κι αν δεν είστε του ψαριού, πεντανόστιμα καλαμαράκια, υπέροχα μύδια, φανταστικά μπακαλιαράκια. Αν δεν είστε, ρε παιδί μου, του ψαριού, ψαριού, δηλαδή παγκρί, δηλαδή τσιπούρα, δηλαδή τέτοια πράγματα. Υπέροχα, 214.000 για το διοικητήριο, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Φυσικά Νικολαίδης, το νούμερο ένα σαχαροπλαστείο στην πόλη, ψωμάρες, παγωτάρες, τουρτάρες, τα πάντα όλα υπέροχα, σφολιατοειδή, καταπληκτικά πεντανόστιμα, και στο πλήρως ανακυρισμένο κατάστημα στο 163, εκεί στον Εύωσμο. Δεν θέλω να ξεχάσετε επίσης ότι αν θέλετε καινούριο αυτοκίνητο, θα πάτε στον Τζαντεκίδη. Ασχέτως που αυτός λέει ότι είναι μεταχειρισμένα. Εγώ σας λέω ότι είναι σαν καινούρια. Απέναντι από το Τζάμπο, ανεβαίνοντας τον δρόμο για Ρεόκαστρο, πληρώνετε όπου θέλετε, όπως θέλετε, το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε. Όχι, πληρώνετε όπου θέλετε, όπως θέλετε.
Και εκεί με εγγύηση, γραπτή χιλιόμετρων κτλ. Ξέρω ότι μας πείραξε πάρα πολύ αυτή ήταν την Κυριακή. Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί μάλλον δεν το είπα σωστά. Μας πείραξε ο τρόπος που ήρθε αμαχητή και με κάτω τα χέρια αυτή ήταν. Έχω συγκεκριμένη άποψη, οι παλαιοί ακροατές την ξέρετε, οι καινούργοι τι μαθαίνετε τώρα, χαιρόμαστε που η παρέα μας πληθαίνει, μεγαλώνει, γιγαντώνεται και αυτό μας δημιουργεί τεράστια χαρά και τεράστια ευθύνη να είμαστε κάθε μέρα εδώ, ασχέτως τι θέματα μπορεί να έχουμε έξω από το στούντιο. Και δεν εννοώ εντός του σταθμού, εννοώ, ρε παιδί μου, θέματα άλλα. Άλλα, π.χ. υγεία σε αυτή την εποχή, ψήνουν τώρα τα παιδιά στον πυρετό. Τι να κάνουμε. Γενικά, οι ιώσεις αρρώνουν. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Η δική μου κοσμοθεωρία λέει ότι κοντά σε αυτόν που αγαπάς δεν είσαι στο γλεντοκόπι, δεν είσαι στο μπουζούκι, δεν είσαι στο χαβαλέ, δεν είσαι χορεύοντας επάνω στον μπάγκο ή πίνοντας, να πούμε, τις καφεδιές σου στο beach bar και ο ήλιος σου λιάζει την κοιλιά και το κύμα σου γαργαλάει τα πόδια. Δεν είσαι στα γούστα μόνο. Κυρίως κοντά σε αυτό που αγαπάς είσαι στη δύσκολη φάση. Όταν τύχει να είναι πεσμένος ψυχολογικά, όταν τύχει να είναι άρρωστος, στέκεσαι δίπλα του, στο προσκέφαλό του και περιμένεις να γίνει καλά. Δεν το κάνεις επειδή πρέπει, από υποχρέωση, σαν να είναι ένας λογαριασμός που πρέπει να πληρώσεις. Το κάνεις επειδή θέλεις, το κάνεις επειδή το έχει κάνει και αυτός για σένα, είναι εκεί για σένα, το κάνεις επειδή είναι κάτι πολύ δικό σου, το κάνεις επειδή το λατρεύεις, επειδή είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής σου, είσαι εκεί δίπλα. Αυτό λοιπόν ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Τέλεια είναι όταν κάνουμε τις αίτητες πορείες, φανταστικά είναι όταν σαρώνουμε και δεν κάνουμε ήττα 51 μάτς, καταπληκτικά είναι όταν παίρνουμε αίτητα πρωταθλήματα και τρέχουμε στη Φιέστα και στο Λευκό Πύργο και ξανά και ντάμπλ και κύπελο και ξανά κύπελο και να τα ξεσκέπαστα τα λεωφορεία και να οι φανταστικές Φιέστες στο όνειρο, βεβαίως. Δεν ξέρω όμως κανέναν που επέλεξε να λατρεύει αυτά τα τέσσερα γράμματα λόγω πανηγυριού και λόγω Φιέστας. Άρα είμαστε εκεί δίπλα τώρα σε αυτόν που αγαπάμε περισσότερο από ότι στη χαρά που είναι εύκολο. Εξάλλου αυτό ταιριάζει σε άλλους που μας δείχνουν τα δάχτυλα και μας λένε 40 και 50 και 30 κτλ. Προσέξτε τώρα όμως. Το ότι αγαπάμε όλο αυτό και το ότι είμαστε δίπλα μου, δίπλα του, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επισημαίνουμε τα λάθη. Και θα έλεγα μάλλον επειδή το αγαπάμε πρέπει να επισημαίνουμε τα λάθη. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, όταν δούμε το παιδί μας να κάνει κάτι στραβό, ανεβαίνει στο πεζούλι στο μπαλκόνι και βγάζει το κεφάλι του έξω από τον μπαλκόνι. Τι να πω, έλα μωρά και τι έγινε. Εντάξει, άστον. Όχι, θα πάω και θα το μαλώσω που βλέπω ότι κάνει κάτι λάθος. Επειδή το αγαπάω. Αν δεν το αγαπάω, αν είμαι αδιάφορος, οκ. Okay. Επειδή λοιπόν το αγαπάω, πρέπει να του πω, να το μαλώσω, μπορεί να πονέσω εκείνη την ώρα που θα το μαλώσω, αλλά θα του πω κάνεις αυτό το λάθος, παράδειγμα Αμπέλ Φερέιρα. Με όλο το σεβασμό στον προπονητή. Θυμάμαι εκείνο το μάτς με τον Πανιόνιο, θυμάμαι την εκπομπή σαν τώρα τις κουβέντες που λέγαμε στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και λέγαμε, φίλε, εμείς θέλουμε ο κάθε προπονητής του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει. Δεν θέλουμε να αποτύχεις. Όλοι σε ξεφωνίζουν, μιλάω για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, την εκπομπή τη θυμάμαι σαν τώρα, αν ψάχνω να τη βρω. Όλοι σε ξεφωνίζουν, δεν έχεις καταλάβει που είσαι, κάνεις απανωτά λάθη, άλλαξέ το. Γύρισέ το και εμείς, εγώ προσωπικά, σαν Κωστής. Πρώτος, θα βγω να σε αποθεώσω με ό,τι λεξιλόγιο έχω, με ό,τι κουβέντα κολακευτική υπάρχει. Το θυμάστε οι παλαιοί? Είναι κάπως χρονάκια πίσω, πριν ξεκινήσει η ξέφρενη πορεία και το πρωτάθλημα που μας κλέψανε για τη μια Σερπαντίνα, δηλαδή πρόπερση,
και το περσινό. Πριν λοιπόν ξεκινήσει αυτή η ξέφρενη πορεία, έλεγα: άλλαξε το, φίλε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Βρες έναν τρόπο. Εμείς δεν θέλουμε να φύγεις, λέγαμε, Ρασβάν. Θέλουμε να μείνεις και να το αλλάξεις. Δεν γουστάρουμε να αλλάξουμε. Μου είδατε, σας τα λέγαμε εμείς ότι δεν μπορεί. Όχι, θέλουμε να μας διαψεύσεις όλους. Και το έκανε ο Μπαγάσας, ο Ρουμάνος, που θα ξαναπώ, για μένα ήταν ένας απλά καλός προπονητής, ούτε καν πολύ καλός. Απλά καλός προπονητής, αλλά η Πουτμπίμπιπ από τη Ρουμανία, και το Πουτμπίμπιπ με πολύ επενετικό τρόπο, αυτή η Αλεπού, ήταν άριστος διαχειριστής, καταπληκτικός ψυχολόγος. Τον είχε απ' έξω τον παίχτη στον πάγκο, δεν έπαιζε και ο παίχτης περίμενε πώς και πώς να παίξει για τον προπονητή του. Έσταζε μέλι το στόμα και το αναπληρωματικού. Τα λέω αυτά γιατί είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε τον τρίτο χρόνο του Λουτσέσκου με το πρώτο εξάμηνο του Φερέιρα, ο οποίος έχει κάνει σημαντικά και σοβαρά λάθη. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να λιβανίσω, ούτε να πάρω γραμμή, ούτε να πω τι θα πω ποτέ. Την τρέλα που έχω στο κεφάλι την ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι βλέπω λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πάλι σε ένα τέτοιο σημείο με τον τωρινό προπονητή. Τις κουβέντες λοιπόν που είπαμε τότε στο Λουτσέσκου και άλλαξε το πράγμα, τις λέμε και σε σένα τώρα. Έχεις όλα τα εφόδια, είσαι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Μπεις ακούει τώρα, άμα δεν με ακούει αυτός, με ακούνε δίπλα. Μεταφραστές, ο περίγυρος, το περιβάλλον, παίκτες, γνωστοί και τα λοιπά. Εντάξει. Όλο και κάποιος ακούει, δόξα τω Θεώ. Λέμε λοιπόν το εξής, με αγάπη, όχι ούτε με εμπάθεια, ούτε με διάθεση να απαξιώσουμε τον προπονητή, τον οποίο τον πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρος. Η ακριβότερη μεταγραφή προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ever, από καταβολής του. Λέμε λοιπόν το εξής, είσαι ένας ευφυής άνθρωπος, φαίνεται στον τρόπο που μιλάς, φαίνεται στα λόγια σου, φαίνεται γενικά. Άλλαξε το. Μην είσαι αιμονικός σε κάποια πράγματα, μην είσαι ξεροκέφαλος, μην επιμένεις το λάθος σου, άλλαξε το. Και απόδειξέ μας ότι μπορείς. Και εμείς πρώτοι θα βγούμε και θα σε αποθεώσουμε. Πρώτοι. Έτσι όμως δεν. Έτσι δεν, και τρεις τελίτσες. Άλλαξε το. Βρες τον τρόπο. Είδες, σε στήριξε η οικογένεια Σαββίδη και με ποσταρίσματα και παρά τα λάθη σου, γιατί έχεις κάνει λάθη και το ξέρεις. Οπότε άλλαξε το. Είμαστε τώρα στη διχάλα. Τι είναι αυτό? Αυτό το ξέρεις εσύ, φίλε. Όπως δεν είπαμε στον προηγούμενο τι να κάνει, κάποιες προτάσεις έχουμε στο μυαλό μας. Εσύ ξέρεις, είναι η δική σου δουλειά. Άλλαξε το, Δερβίση. Βρες τον τρόπο, καταρχήν, να κερδίσεις τους παίκτες σου. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι μέσα στα αποδυτήρια, ότι τους έχεις χάσει τους περισσότερους παίκτες σου. Ατόπιμα η κουβέντα σου την Κυριακή το βράδυ, εκεί που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στεναχώρια από την ήττα, να είχα 11 Μίσιτς, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τίποτα, έτσι. Πώς αυτούς παίκτες θα τους κερδίσεις? Επίσης αυτούς που δεν βάζεις, και μάλιστα δεν τους βάζεις στη θέση τους και βάζεις άλλον στη θέση τους που δεν είναι η θέση του, και μιλάω για το 8 και 10. Πώς αυτούς θα τους ξαναανάψεις τη φλόγα όταν λες τέτοιες κουβέντες? Εδώ λοιπόν λέμε το εξής. Δίπλα εννοείται στην ομάδα, στήριξη. Δεν υπάρχει χώρος τώρα ούτε για σφυρίγματα, ούτε για αποδοκιμασίες. Με όλο μας το είναι, αναγνωρίζοντας και το τι γίνεται γύρω-γύρω, που υπάρχει τρομερός πόλεμος σε κάθε επίπεδο. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Λέει καλή, προσέξτε, ο εισαγγελέας καλεί τα μέλη της ΕΕΑ. Το είδατε αυτό? Υπάρχει, λέει, θέμα.
Και μάλιστα για κακουργήματα. Άτσα! Τι έγινε ρε παιδιά? Εισαγγελική παρέμβαση για την απόφαση της ΕΕΑ. Ο εισαγγελέας εφετών διέταξε έρευνα για διάπραξη κακουργημάτων από τα μέλη της. Όπα της! Και μάλιστα η εισαγγελέας εφετών και εποπτεύουσα διεύθυνση δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος Βιργινία Σακελαροπούλου έστειλε σχετική αναφορά στον προϊσάμενο της αγγελίας πρωτοδικό Βαγγέλιο Ανίδη για διάπραξη κακουργημάτων. Για να δούμε. Το αποκάλυψε χθες το βράδυ στη δίκη στο Όπερ, στην εκπομπή του Θωμαίδη. Η εκπομπή και περιμένουμε να δούμε. Ξαναλέω λοιπόν για να γυρίσω στα αγωνιστικά. Όταν το μυαλό μας είναι στα γύρω-γύρω, θα πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα, να τη στηρίξουμε. Τα λάθη σου, ένα λάθος έκανες μετά το Βόλο που γυρίζεις και κουνάς δάχτυλο, δεν κουνάει κανένας το δάχτυλο σε αυτόν που έχει δώσει τη ζωή του στον ΠΑΟΚ, που μπορεί να μην έφτιαξε ούτε οικογένεια, που να έχει παραμελήσει τον εαυτό του και να έχει αφιερώσει όλο του το είναι, να τρώει το αγιάζι και το κρύο και να έχει φάει τη ζωή του για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς εσύ να του κουνάς το δάχτυλο που είσαι ο πλουσιοπάροχα αμοιβόμενος και σου ζητάνε απλά τι να παίξεις, να παίξει ομάδα, αυτό να κάνεις, να παίξει ομάδα μπάλα, να παίρνει τα πρωταθλήματα. Τώρα, βρήκες μία ομάδα έτοιμη. Έτοιμη. Χρειαζόταν απλά να κάνεις μικρές αλλαγές και να συνεχίσεις αυτά που βρήκες. Εσύ ήθελες να το αλλάξεις, να κάνεις άλλα πράγματα. Okay. Σεβαστή η επιθυμία σου, αλλά πρέπει να δεις. Γίνεται. Βγαίνει. Αν δεν βγαίνει, μη γίνεις ο Τούντορ από την Πορτογαλία. Μη στυλώσεις τα πόδια. Στο λέμε με αγάπη. Εμείς ούτε είμαστε εδώ, ούτε να ξυλώνουμε προπονητές, ούτε να διώχνουμε, ούτε να το παίζουμε να πούμε μυαλοπόλιδες. Μη στυλώσεις τα πόδια. Βρες τον τρόπο να κερδίσεις και πάλι τους παίκτες σου, αν τους έχεις χάσει, λέω. Αν. Είπα εγώ την εντύπωση. Δεν είμαι εκεί, ούτε μιλάω με κανένα παίκτη. Βρες τον τρόπο να το γυρίσεις. Τώρα προλαβαίνουμε ακόμα. Είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Με το μάτς, με το Γαύρο να σμπρώχνεται και να είναι εκεί τώρα, στο συνδύο, επειδή 4 και 5 φορές δεν του δώσαν εις βάρος του πέναλτι, θα ήταν από κάτω μας και 4 και 5 βαθμούς. Με το μάτς λοιπόν με το Γαύρο 23 του μηνός εδώ μέσα, που δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου παρά όχι απλά μια νίκη, μια ισοπαίδωση όπως κάναμε πέρσι. Άρα λοιπόν, εδώ ακριβώς γι' αυτό φωνάζω από χθες ότι είμαστε σε σταυροδρόμι, άλλαξέ το. Γιατί? Γιατί προλαβαίνουμε τα πάντα. Και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Βρες όμως τρόπο. Δες λίγο τι γίνεται. Δεν παίρνεις τον κορυφαίο στη θέση νούμερο 8, το καλύτερο εργαλείο σου που θα πρέπει να προσαρμοστούν οι άλλοι πάνω σε αυτό, να αλλάξεις τα γύρω γύρω και να βρεις τον τρόπο. Μαθάνε δίπλα του ο Εσίτη, μαθάνε δίπλα του ο Μαωρίσιο, μαθάνε δίπλα του ο Αγκούστο, μαθάνε δίπλα του ο Καντουρί, δεν ξέρω, θα είναι ο Πέλκα, δεν. Ψάχνεις να αλλάξεις τα γύρω γύρω στο ένα καλό που έχεις βρει σε σχέση με πέρσι. Αυτή είναι η τεράστια, το τεράστιο πλεονέκτημα. Ο Μίσης, αυτή η παικτούρα. Αυτός που αρνιόταν να χάσει προχθές. Αυτός που ήταν ο μόνος που είχε φλόγα στα μάτια. Ο μόνος που είχε γκάβλα για να κερδίσει μέσα στο βάζελο. Αντί λοιπόν να αλλάξεις τα γύρω γύρω, πήγες και άλλαξες το φιλέτο και το πήγες αλλού. 5 γκολ και 6 ασίστ ο Μίσιτς στη θέση νούμερο 8, σαν κεντρικός μέσος, σαν δεύτερο, σαν οκτάρι, 5 γκολ και 6 ασίστ σε αυτή τη θέση και στα 4 μάτς στο πρωτάθλημα που τον έχεις βάλει νούμερο 10, μία ασίστ. Αλλά τα νούμερα δεν τα βλέπεις.
Πρέπει να έρθουμε εμείς. Εμείς είμαστε άσχετοι. Δεν είμαστε προπονητές. Είμαστε τίποτα να πούμε. Είμαστε απλοί ραδιοφωνατζίδες που βγάζουμε τα λαρίγκια μας και την ψυχή μας. Και πονάμε για αυτό το οποίο μιλάμε. Πονάμε αυτό το οποίο εσύ βρίσκεσαι στο τιμόνι, το προπονητικό. Δες λίγο, ο Μαουρίσιο μπορεί, δεν βλέπεις ότι μετά τον τραυματισμό δεν μπορεί και τον εκθέτεις. Ο Αντρέ μπορεί 90 λεπτά. Δεν το βλέπεις. Ο Γιαννούλης δεν περίμενε κάποια στιγμή. Άνθρωπος είναι, δεν είναι ρομπότ, δεν είναι jukebox να ρίχνεις κέρμα και να παίζει τα βράδια, τα αξιμέρωτα, όποτε εσύ θέλεις. Δεν περίμενε, θα σκάσει και θα κάνει λάθη σαν αυτό προχθές. Ο Μάτος που είναι απενεργοποιημένος, είδε στα μάτς τα περσινά και τα προπέρσινα πόσο σημαντικός είναι όταν προωθείται. Παράδειγμα, ο Εσίτη, δεν βλέπεις ότι αυτό το πράγμα που θέλεις να κάνεις δεν μπορεί να το κάνει ο Εσίτη, να κατεβάσει την μπάλα. Ότι ο Βαρέλα αριστερό στόπερ υποπίπτει σε λάθη γιατί δεν την έχει τη θέση ο άνθρωπος αυτή. Είναι η θέση του Κρέσπο. Άρα λοιπόν, με πολύ αγάπη σου λέμε τώρα, γύρισέ το όπως έκανε ο Ρουμάνος και τα σάρωσε όλα. Βρες τον τρόπο. Θα σε χειροκροτήσουμε αν δεν επιμείνεις το λάθος σου. Αν καταλάβεις το λάθος σου, είναι και αυτό γνώρισμα ενός μεγάλου προπονητή ή ενός τέλος πάντων που θέλει να γίνει μεγάλος. Γιατί την απειρία την έχεις, είναι δεδομένο, το ξέραμε από την αρχή. Ότι δεν είσαι ψημένος σε τέτοιο επίπεδο, σε τόσο δυνατή, σε τόσο απίστευτη πίεση, ανίποτη. Βρες τον τρόπο λοιπόν και άλλαξέ το. Αυτό έχουμε να πούμε. Εμείς, σαν εκπομπή, είμαστε δίπλα. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, θα είναι δίπλα. Αύριο θα έρθει. 9.30 ώρα είναι καλά, είναι μπουφή. 9.30 ώρα δηλαδή, ο άλλος αν έρθει από επαρχία 9.30 ώρα, τι ώρα θα γυρίσει σπίτι του και να πάει την άλλη μέρα στη δουλειά. 2, 2.30. 9.30 ώρα, ρε. Μπαγλαμάδες. Γύρισέ το. Αυτό έχουμε να σου πούμε. Και από εκεί και πέρα, μεγάλο πλήγμα του Κρέσπο. Λάθος που μπήκε και έπαιξε στον τραχή αγωνιστικό χώρο της Λαμίας αριστερό μπακ επειδή τραυματίστηκε ο Γιαννούλης. Ήταν έτοιμος να παίξει? Ήμασταν βέβαιοι? Εχειρίστηκε ο τόσο σημαντικός και κομβικός παίκτης όπως αποδείχθηκε. Θυμάστε που λέγαμε, όποιος πάει δίπλα στον Κρέσπο, τον φτιάχνει ο Κρέσπο. Αυτός ο τύπος που, όπως λέω τώρα χρόνια, δεν θα γίνει ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο. Αυτός, με αυτή την περίεργη μαλούρα, με το ζελέ, με το βλέμμα αυτό, που τον κράζαν όλοι όταν ήρθε. Και φώναζα εδώ πέρα ο περίεργος, ρε παιδιά, ματάκι χορταράκι, και τι είναι αυτός, και όπου πήγε, τους έριξε, και τι μπακ είναι αυτό. Αυτός αλλάξει την μοίρα μας πίσω στην άμυνα. Και έγινε γυρολόγος και έτσι και αλλιώς. Αφήστε ρε παιδιά να το δούμε πρώτα. Πρώτος εγώ θα πω ότι δεν κάνει αν δεν κάνει. Περίπτωση π.χ. Κουμάλο να πούμε, ξέρω εγώ, η Κώστα. Αφήστε να το δούμε πρώτα. Και αποδείχτηκε ο πιο σημαντικός στόπερ στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί δίπλα του όποιος έπαιζε, ο Βαρέλα ήταν τέλειος ο Βαρέλα. Ο Ίγκασον ήταν τέλειος ο Ίγκασον. Μαζί με τον Κρέσπο όλοι. Κι ας έκανε ένα μεγάλο λάθος το πρώτο μάτς με τον Βάζελο. Εγώ κρατάω το μάτς μέσα στην Μπενφίκα. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Περαστικά έβαλε ανάρτηση ο άνθρωπος. Ζήτησε συγγνώμη γιατί. Συγγνώμη που έλειψε αυτό το μήνα και θα λείψω κι άλλο. Θα γυρίσω δυνατό. Συγγνώμη γιατί δεν καταλάβαμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο για 10-15 μέρες, λέει, αλλά ήταν για πολύ περισσότερο. Γύρνα δυνατό εσύ. Και αυτοί που θα παίξουν θα πρέπει να το αλλάξουν. Θα έχει αλλαγές αύριο. Θα παίξει ο Πασχαλάκης, επίσης και από τον Ζίφκοβιτς. Θα μου πεις, έχει κάνει το μεγάλο λάθος πέρα από το μάτς του Χαριλάου που τα έφαγε μαζεμένα εκεί τα λάθη τα έκανε. Δεν έχω πάρει βαθμούς από το τέρμα μου. Το φωνάζω για αυτούς που γκρινιάζαν για τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης 2 χρόνια με την τρέλα του, με τα άπιαστά του, με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του, μου έδωσε προσωπικούς βαθμούς. Απέναντι έβλεπε το Διούδη, που ό,τι πήγαινε μέσα το βγάζε όταν έπρεπε.
Ο Ζίφκοβιτς ένα άχρωμο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, φταίνω όλα τώρα, θα μου πεις. Δεν έχω πάρει, δηλαδή, δεν έχω πει ότι το τέρμα μου σήμερα με έσωσε και μου έδωσε την παρτίδα. Μου έδωσε το μάτς. Δεν μου το έχει δώσει. Δεν μου έχει δώσει πουθενά. Σαν μια κατάσταση λίγο νερόβραστη, λίγο να πούμε, ξέρω, κάπως, δεν ξέρω. Πάλι ένα χαμηλό σου το βγάζει, να πούμε, εκείνο τα νερά, παρά λίγο να φάμε κι άλλο γκολ. Περιμένω από το τέρμα μου να είναι εκεί και να με σώσει όταν πρέπει, όταν η ομάδα είναι στην κακή της κατάσταση. Δεν το είδα, ούτε προχθές. Τέλος πάντων, θα βάλει τον Πασχαλάκη, έτσι κι αλλιώς θα τον έβαζε τώρα, γιατί στο κύπελο παίζει ο Πασχαλάκης. Από ό,τι φαίνεται θα ξαναμπεί ο Αγκούστο, θα βάλει τον Μπέλκα, ελπίζω να διορθώσει αυτή την ανορθογραφία και να γυρίσει το Μίσιτς στη θέση του, εκεί που έχει το χώρο να δημιουργήσει, να πάρει ρυθμό, να πασάρει, να σκοράρει, να βγάλει τις ασίστ του, να φιλτράρει το παιχνίδι. Τώρα που λείπει ο Κρέσπο και δεν μπορεί να πάρει την μπάλα από πίσω να δημιουργήσει, γιατί ούτε ο Βαρέλα το έχει αυτό, τρέμει το φιλοκάρδι μας, ούτε ο Ίγκασον το έχει αυτό, βάλε τον Μίσιτς που μπορεί να κρατήσει μπάλα, που το ξέρει και ο αντίπαλος αυτό, ότι υπάρχει και ένας μαέστρος. Βάλ τον πίσω. Από ό,τι φαίνεται θα βάλει έτσι και τον Μπίσεσβαρ. Μπίσε, τέτοια συμπεριφορά από σένα δεν την περιμένουμε. Αδιαφορίας. Όχι, αδερφέ. Όχι. Είστε μοσχοπληρωμένοι όλοι. Γίνατε πλούσιοι στον ΠΑΟΚ. Δεν σας λείπει τίποτα. Καλά τα λέμε τα λάθη του προπονητή, αλλά κι εσείς το μαχαίρι ξανά στα δόντια. Περιμένουμε να δούμε τις σφιγμένες γροθιές για ένα κερδισμένο τάκλινγκ, όπως έγινε πέρσι. Αλλιώς αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτση. Σας το λέμε να το ξέρετε, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μόνο με αυτόν τον πόλεμο που γίνεται γύρω-γύρω, που έτσι και δεν το πάρει ο Μαρινάκης φέτος το πρωτάθλημα, θα τον κυνηγάνε με τις κλωτσιές οι δικοί του οπαδοί. Και παράλληλα να ακούγονται και τα έσχη χθες για τα στημένα. Ο Γεωργέας κατέβεσε, ο Μελισανίδης, έτσι, όχι ο Φουφουτός, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ. Μασί μπήκε μέσα στα ποτήρια και είπε θα χάσετε 3-0. Ξεκάθαρα, για να δούμε, θα υπάρξει τιμωρία. Και μας λέτε ότι αλλάξανε το νόμο για εμάς. Γιατί εμάς, γιατί δεν πήγαν να μας δικάσουν για τη δήθεν πολυδιοκτησία. Δικαστήριο, για ποιο λόγο βιαστήκανε? Γιατί μάθανε τα μαντάτα. Γιατί πρέπει να πέσει κατηγορία ο Γαβρούλης. Καταλάβατε? Άρα, εμείς τι? Εμείς μαζί για μια ζωή, εμπρός ΑΕΤΕ, δίπλα στην ομάδα, ελπίζοντας ότι ο Πορτογάλος θα το αλλάξει, ελπίζοντας ότι θα ξαναδούμε φλόγα. Τόλμησα χθες και ρωτάω τον Βασιλόπουλο, λέω, ρε Κώστα, μήπως οι παίκτες αυτοί που είναι στα κόκκινα δεν έχουν να δώσουν άλλα αποθέματα, και μου είπε μια πολύ σωστή κουβέντα. Με 1.000.000 ευρώ το χρόνο μέσω όρος στις αμοιβές τους δεν έχουν αποθέματα, και έχει πολύ δίκιο. Και ρώτα τον άλλον που τελειώνει τα λεφτά 15 του μηνός και έχει να θρέψει δυο στόματα και τα βγάζει πέρα με 500 ευρώ, αν έχει 500 ευρώ. Και δεν πρόκειται ποτέ να την ξαναπώ την κουβέντα, και έχει δίκιο. Απλά λέμε ότι και οι παίκτες δεν είναι ρομπότ και σκεφτόμαστε ότι όλη αυτή η πίεση, αυτό το πράγμα. Αλλά όντως έτσι είναι. Ευλογία που είστε εδώ στον ΠΑΟΚ του Ιβάν. Γράψατε ιστορία, εσείς τη γράψατε, δεν τη γράψανε ξένοι, εσείς οι ίδιοι. Μπείτε λοιπόν με το μαχαίρι στα στόμα. Κανένας αδιάφορος, δεν θα ανεχτούμε κανέναν να είναι περιπατητής. Επειδή έχει μουτσουνίτσες, επειδή δεν τον βάζει, επειδή δεν κάνει. Κανένας, καμία, πραγματικά καμία ανοχή από κανένα ποδοσφαιριστή. Και σήμερα που θα υπάρξει, από ό,τι μαθαίνω, επίσκεψη στους παίκτες, αυτό θα υποθεί, ότι είμαστε δίπλα σας. Παίξτε, βγάλτε τρέλα. Είδατε ότι παρότι η ομάδα δεν, είμαστε εκεί ακόμα, μέσα και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Και πιο πολύ φωνάζουμε για να αλλάξει από εδώ και πέρα, όχι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτά έπρεπε να είχα πάει ήδη για διάλειμμα εδώ και ώρα. Θέλω να τα βγάλω από μέσα μου, να τα πω. Καμία απαξίωση, καμία αποκαθήλωση, ούτε βρυσίδια. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Αυτό θέλουν οι εχθροί μας. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Να αποσυντονιστούμε, να φαγωθούμε μεταξύ μας, να κλειστούμε στην εσωστρέφεια. Δεν ξαναγυρίζει πίσω ο πρωταθλητής, ο νταμπλούχος, ο ισχυρός ΠΑΟΚ στις μέρες εκείνες τις γκρίζες, τις μουντές, δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Και όσο εμείς έχουμε φωνή, αυτό θα λέμε στο μικρόφωνο. Ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει στις εκπομπές του. Εγώ αυτό θα φωνάζω, όσο έχω φωνή. Κριτική ναι, ισοπαίδωση όχι, για αυτό που αγαπάμε. Άλλαξέ το αρχής γενομένης από αύριο.
Μιλήστε με τους παίχτες. Εσύ μεν διόρθωσες τις ανορθογραφίες σου, άσε τους εγωισμούς και τις αιμονικές σου λαθασμένες κινήσεις και εσείς οι παίχτες στηρίξτε με όλο σας το είναι. Δεν παίζετε για τον προπονητή, παίζετε για τον κόσμο, παίζετε για τον εαυτό σας, για την ιστορία σας, παίζετε για αυτόν τον άνθρωπο εκεί με τα γυαλιά και τα άσπρα μουσια που τον έχουν πιάσει στο στόμα τους ο κάθε γελίος. Περιμένουμε τιμωρία του γάβρου για τον τύπο που μπήκε μέσα με τη μάσκα, με το πιστόλι στη ζώνη και με τα ρούβλια σε μισό μέτρο απόσταση από τους παίχτες της Ξάνθης. Αυτά, πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η πίστη σε αυτό που αγαπάμε. Να θυμίσω ότι σήμερα δίνουμε καταπληκτικό δώρο. Ένα υπέροχο, ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο Redmi Xiaomi. Ένα Redmi 7α smartphone 32 GB μαύρου χρώματος. Υπέροχο, 130 ευρώ η αξία του. Ένα υπέροχο δώρο από την Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Στο επόμενο μεγάλο δώρο θα γίνει διαγωνισμός μόνο μέσα από το Facebook για τα παιδιά από το εξωτερικό. Δέσμευση, το έχω πει εδώ και καιρό, θα είναι μόνο για τα παιδιά από το εξωτερικό. Μπορεί και εσείς που είστε στο εξωτερικό να στείλετε στον τοίχο μας, στον αθλητήριο. Αλλά κυρίως θα γίνει για τα παιδιά από το εξωτερικό που δεν έχουν δυνατότητα να στείλουν SMS. Ένα τέτοιο λοιπόν κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δεν γίνεται μέσα από τα τηλέφωνα, μόνο μέσα σήμερα όταν είναι είδος ανάγκης, όταν είναι τσιτσί. Και παράλληλα, κρέατα δεν έδωσε, θα δώσω κρεατάκι από εδώ και πέρα. Από τα τηλέφωνα, τι ώρα είναι, 9 παρατέταρτο. Όχι, όχι, αύριο, αύριο το τσιτσί. Αύριο. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο που έχει αδειάσει, 5 λαμπιόνια από να βοσβήνουν, πασαλήφθηκε με λάδια και λήχθηκε και ξεγλίστρησε από όλους. Έλα φίλε μου. Έχω κάνει πόνηση από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, έλα γόρι μου, έλα, σε ακούω. Είναι ότι έχουμε ένα δεδομένο σαν στοιχείο, σαν πρώτο στοιχείο. Είναι ότι Βέρμπλουμ, Ζαμπά, Ελκαντουρί, Μαωρίσιο Βαρέβα και Κρέσπο ήταν χτυπήματα πεντάμινα, εξάμινα. Δεν ήταν απλά ένας τραυματισμός. Είναι σαν να έχεις μια ομάδα νοσοκομείο. Ναι. Αυτό δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Να το παραβλέψει, ναι. Και να το προβλέψει και να το προβλέψει. Για να έχει και άλλους τόσους παίκτες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι μισή ομάδα. Τώρα. Δεν διαφωνώ. Από εκεί και πέρα, η διαφορά του Δόνη από τον δικό μας τον προπονητή ποια είναι? Ότι ο Δόνης έχει δεύτερη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ναι, θα πρέπει να καταλάβουμε, αυτός, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ναι, της αλλαγής του προπονητή. Όταν κάποιος είναι πρώτη χρονιά, βρίσκει τους παίκτες και δεν τον βρίσκουν οι παίκτες στον προπονητή. Δυστυχώς όταν οι παίκτες είναι παλιότεροι από τον προπονητή, υπάρχει ένα θεματάκι στο να κάνει ό,τι θέλει ο προπονητής. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ειδική προσωπικότητα, αλλά και οι παίκτες να κάνουν πίσω. Αλλιώς υπάρχει σύγκρουση. Αλλιώς υπάρχουν ισορροπίες πολύ λεπτές που μπορούν να δημιουργήσουν θέματα. Και οι δύο έχουν τον ίδιο σκοπό και οι δύο υπηρετούν την ίδια, τον ίδιο σκοπό, την ίδια ιδέα. Και αν όχι την ιδέα, είναι επαγγελματίες, είναι μοσχοπληρωμένοι όλοι και θα πρέπει και ο προπονητής να βοηθήσει τους παίχτες, αλλά και οι παίχτες να βοηθήσουν τον προπονητή. Αυτό το σημαίνει. Πάντως όπως και να έχει, η πρώτη χρονιά του προπονητή είναι πάντα πολύ δύσκολη, δυσκολότερη από τη δεύτερη. Αυτό είναι ένα θέμα που πάντα χρειάζεται να το έχει κανείς υπόψη του. Όποιος προπονητής στον ΠΑΟΚ έκατσε 2 χρόνια, το δεύτερο χρόνο απέδωσε και είχε και θεαματικά αποτελέσματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτός ο προπονητής για μένα θα πρέπει να καταλάβει, και δεν ξέρω ποιος θα το πει, ότι το καλύτερο δεν είναι να αλλάζεις τη θέση ενός παίκτη, αλλά να τον αφήνεις να αποδίδεις τη θέση του όταν έρθει η ώρα. Ας πούμε ο Βιερίνια χρειάζεται αυτό που μπορεί να μην του αρέσει, ρε παιδί μου, να παίξει κανονικά εκεί που έπαιζε στην άμυνα και αμέσως μετά να μπορεί να έχει την
σαραντάρα, την τριαντάρα παλιά, να, αφού βλέπει γήπεδο και μπορεί και το κάνει. Αν με ρωτάς εμένα, φιλάρετε προσωπικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ τον προτιμούσα εκεί τον Αντρέ. Γιατί είχε περισσότερο χώρο, είχε περισσότερο. Γιατί ούτε τώρα παίζει εκεί που είναι η θέση. Δεν είναι αριστερό εξτρέμ εκεί που παίζει. Συγκλίνει προς τα μέσα. Έτσι όπως παίζει ο Φεραίρα, έχει όλη την πτέρυγα ο Γιαννούλης, άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα. Έτσι, θα μου πεις, και δεν μπορεί να καλύψει το Γιαννούλη. Δεν μπορεί να τρέχει πάνω-κάτω συνέχεια. Επίσης, δηλαδή το πρόβλημά μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης έχει εκτεθεί γιατί δεν έχει συμπαραστάσει δίπλα. Έσκασε ο Γιαννούλης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γύρνα τον Αντρέ πίσω. Έτσι, ή βάζει τον μισάωρα για να είναι στην κορύφωσή του. Ακριβώς. Να είναι στην κορύφωσή του στα play-off. Γιατί δεν ήταν έτοιμος ο Αντρέ. Έχει τεράστια ποιότητα. Τον λατρεύουμε. Έχει γράψει την ιστορία με χρυσά γράμματα, όμως δεν ήταν έτοιμος μετά τον τραυματισμό του. Μπήκε, μας έδωσε προσωπικούς βαθμούς και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, ναι, αλλά καλύτερα διαχειρίσου τον, όχι με 90 λεπτά. Να είναι έτοιμος στα play-off. Σε εκείνα τα και από εκεί και πέρα, για μένα λέει κανείς, καλά θα ρισκάρει να βάλει τον Μιχαηλίδη ή να βάλει τον Μιχάη. Τι πά να πει θα ρισκάρει, δηλαδή στο τέλος, κι άμα έχει έναν μισό παίκτη, τι να το κάνεις, εκεί δεν είναι ρίσκο. Δηλαδή στην τελική χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την εμπειρία αλλά και την ορμή νεαρών παιχτών. Η ορμή αυτή από πού θα τη βγάλει. Ακριβώς. Κέρδισε από αυτούς που δεν έχουν αδειάσει. Γεια σου φιλάρετέ μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ένα υπέροχο Redmi Xiaomi κινητό κληρώνουμε με τα μηνύματα ούτε 15 εκπομπών ούτε 15 ημερών. Σήμερα στις 10 παρα 2 λεπτά θα ακουστεί ο νικητής, γράφεται FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τηλεφωνάρα δωράκλα από την ηλεκτρονέτ που έχει Νικολάηδης. Παρακαλώ, ναι. Έλα Κωστή, καλημέρα. Έλα Στελάρα μου, έλα. Καταρχήν Κωστή, πολλοί προπονητές πρέπει να κάνουν αυτοκριτική τους άμα έχουν αυτή τη διάθεση για να βελτιωθούν. Η ομάδα έχει γίνει προβλέψιμη, όπως λέγαμε παλιά ότι όλοι ψάχνανε τον Μπρίγκοβιτς και είχαμε γίνει προβλέψιμοι. Τώρα με, όλοι την πέφτουν πάνω στο Γιαννούλη, βάζουν δύο παίκτες του πλάνου του Γιαννούλη, είναι και κουρασμένος ο Γιαννούλης και η ομάδα δεν έχει άλλο τρόπο ανάπτυξης. Το μάτι του είναι παροπλισμένο πίσω. Έσκασε. Λάθος κι αυτό το ότι έχεις τον Φόρτος τόσο πολύ. Κάνε διαχείριση, το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα, ρε παιδιά. Μπορεί να μην έπαθε το παιδί θλάση, έτσι χτυπάω ξύλο, αλλά βλέπεις ότι η κούραση του βγαίνει, κάνει λάθη που δεν τα έκανε. Άσε που έχουν μάθει όλοι, στέλνουν τρεις επάνω του και έχει εγκλωβιστεί και δεν ξέρει. Άρα βρες τρόπους. Να διαβάζει λίγο τον αντίπαλο. Παίζει με τον Παναθηναϊκό που είναι καλά γυμνασμένη ομάδα, που έχουν μέσα πιτσιρικάδες και τρέχουν. Βάζει τον Βιερίνια που δεν έχει κάνει προετοιμασία, θα τον τεντώσεις και θα τον κάψεις και θα τον έξω της απλή-off. Βάλτε στο δεύτερο ημίχρονο λόγους πώς θα πάει το παιχνίδι, που οι άλλοι θα έχουν κουραστεί γιατί έχουν τρέξει ένα ημίχρονο, να τους παίξεις τα ίσα ένα ημίχρονο. Και να δυναμώσει ο Βιερίνια μέσα από τα παιχνίδια για να τον, έχεις και στα play-off. Ακριβώς. Το βάζει μέσα με τα πιτσιρίκια, είναι 34 με 2.000 και το βάζει με τα πιτσιρίκια να τους κάνει τι τα πιτσιρίκια. Δεν είναι, φίλε. Επίσης βλέπεις ότι θα σε πιέσουν ψηλά. Μάθαν τώρα ότι δεν υπάρχει ο Κρέσπο, πήρε τον Μίσιτς από εκεί. Καταλαβαίνεις ότι ούτε ο Ίγκασον ούτε ο Βαρέλα μπορούν να κουβαλήσουν και να κάνουν παιχνίδι από πίσω. Άρα το ότι θα σε πιέσουν ψηλά θα τους εξαναγκάσει σε λάθη. Βρες τρόπους, είτε με το Βιερίνη αριστερά που μπορεί να ξεκινήσει παιχνίδι, ξέρω εγώ, είτε με τον Μίσιτς στο κέντρο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν είμαι και προπονητής, αλήθεια σας το λέω. Έτσι, αυτό που βλέπω λέω. Βρες τρόπους αυτό το πράγμα αφού βλέπεις ότι το μάτς έτσι ξεκινάει. Να για το αλλάξει. Δεν είναι 2 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Εμείς λέμε ότι δεν βρούμε στον τρόπο. Αυτό παίρνει τα δύο χαρτιά, αυτό δεν θα το βρει τον τρόπο να. Ακριβώς, φίλε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι αυτή, γι' αυτό τον εμείς αυτό που να κάνουμε, το κάνουμε μέσα στο κρύο να κάνουμε 200 χιλιόμετρα να πάμε να τους στηρίξουμε. Και όπως είπες, δεν θέλουμε το δάχτυλο να μας δίνουν, να μας κουνάνε, ούτε τίποτα. Αυτό στη δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας. Αλλά δεν μπορεί κάποια πράγματα να μην τα βλέπεις. Να πας να κάψεις τον αρχηγό του, να μην τον έχεις επόμενα παιχνίδια, γιατί δεν ξέρεις πώς να του διαχειριστείς. Έτσι. Η ομάδα ένα παιδάκι να βάλεις, βλέπω ότι έχει πόσα παιχνίδια, δεν παίζει μπάλα. Ανακάτυψη στην ομάδα, ανακάτυψη στους παίκτες, ανακάτυψη στις θέσεις. Κάτσε, μίλα με τον αρχηγό και μίλα και με τους παίκτες. Αυτό το χάλι όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια εντάξει δεν μας ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Όχι βέβαια. Αλλά τούτε και παίζεις και να πω ότι χάνεις το παιχνίδι. Στέλιο. Λέγαμε αυτό το πράγμα μετά από νίκες. Το θυμάστε. Και μετά τη Λαμία και μετά την Τρίπολη και μετά το Βόλο κυρίως είπαμε ότι ναι μεν πρώτη, ναι μεν τρίποντο, αλλά μιλάμε για αυτό το οποίο βλέπουμε να έρχεται. Έτσι, αυτό λέγαμε. Γι' αυτό τώρα είμαστε, το ξαναλέω, τώρα είμαστε στο σταυροδρόμι. Το αλλάζει, πάμε και παίρνουμε πρωτάθλημα και κύπελο. Το αλλάζει. Αν συνεχίσει έτσι να επιμείνει
στο δικό του λάθος. Εμείς δεν λέμε να κάνεις κόντο στις αρχές του, ούτε να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία που την άλλαξε μετά από τον συμπολίτη. Έτσι. Βέβαια. Πρέπει να βρει το. Απλά τον έκατσε στο νόδο που έβαλε δεκάρι το Μίστης και έκανε τρεις αρχές. Τι έγινε δηλαδή. Εκεί ήταν, ας το πούμε, η κακή συγκυρία που πήγε το ξαναδικάζει. Βλέπεις μετά τρία μάτς ότι δεν περπατάει αυτό. Και χάνεις το όπλο σου. Έχεις δυο δεκάρια που τα ξενερώνεις κιόλας, γιατί είναι σαν να σου λέει, ξέρετε κάτι, εσείς δεν μπορείτε, φέρνω το οκτάρι και σας πετάω έξω. Λοιπόν, κέρδισέ τους τώρα, γιατί εκεί θα στραφείς τώρα πάλι, στον Μπέλκα και στον Μπίσεφρα. Μίλησέ τους, καψούρεψέ τους πάλι, βγάλε τη φλόγα στα μάτια και πάμε να το γυρίσουμε, αυτό λέμε. Αυτό. Κωστή, εμείς που δεν μας κόβει, λέμε όσο μας κόβει, εγώ είχα πει από την Παρασκευή, Από αυτό το παιχνίδι πρέπει να ξεκινήσει δεκάδα από τον Πέλκα που τρέχει και μαρκάρει την επίθεση. Ακριβώς. Ο Πέλκας με τα καλά του, με τα στραβά του, με τα χαλιά του. Τρέχει, μαρκάρει, κάνει, ξέρει την οτροπία. Δεν γίνεται τώρα να τα βλέπεις και να τα βλέπεις. Ειδικά στα μάτς με τον Βάζελο, ο Πέλκας έχει μια πάρα πολύ καλή παράδοση που παίζει ρόλο σε αυτά η ψυχολογία, έτσι. Θυμίζω τι έχει κάνει ο Πέλκας. Το ξαναλέω, τα τρεξίματα. Την κολλάρε, συμφανίζει και απ' όλα. Έγινε, Στελάρα μου. Τα πούμε το μεσημέρι. Γεια σας. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, το τι θα γίνει με το αγωνιστικό θέμα. Έλα, Θοδωρή, τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Ναι. Το τι θα γίνει με το αγωνιστικό θέμα είναι θέμα του προπονητή. Ναι. Θα το βρεις σίγουρα. Πάω, τα έχει ξανακάνει αυτά. Τα έχω ξαναζήσει αυτά. Έχουμε δόξα τω Θεώ καιρό στο μάχη. Θα τα βρει ο προπονητής όλα. Ναι. Το θέμα είναι, Κωστή, τι θα γίνει με το αξιοαγωνιστικό. Ναι. Γιατί εχθές εκτός ακούσαμε ότι δόθηκε εισαγγελική παρέμβαση για τις αποφάσεις της ΕΕ. Για την ΕΕΑ, για κακούργημα, παιδιά, έτσι. Για κακούργημα, ναι. Ναι. Αλλά βγήκε και ένας αντιπρόεδρος από το ΙΔΕΑΛ και είπε ότι μέλος της ΕΕ είχε χρηματιστεί. Ναι, ναι. Για να πάρει χρήματα. Ναι, δεν είπε όμως όνομα και είπε ότι αν μου ζητηθεί. Θα το πει. Ναι, ωραία. Θα το πει. Βεβαίως. Ότι το είπε σε δικηγόρο. Ναι, ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Μα εννοείται. Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρά. Εννοείται. Και εδώ εμένα κάτι μου μυρίζει ότι έγινε κάποια παρέμβαση από τον ΠΑΟΚ. Που πρέπει ο ΠΑΟΚ επιτέλους να παρέμβει. Με κάθε τρόπο. Όχι παθητική στάση. Ήδη βλέπεις ότι έχει αλλάξει αυτό. Εδώ και κάμποσο καιρό. Και γίνονται και πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τα συμφέροντα της ομάδας. Ναι. Αν διάβασες κάτι, θα διάβασα τον νόμο. Εγώ και το έγραψα. Για το τι ισχύει για το από το τραπεζόν. Το είδα. Το είδα και τη γνώμη σου τη μετράμε, γιατί είναι η δουλειά σου, φίλε, δεν και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι δουλειά μου, είναι απλά πράγματα. Τραπεζικός δεν ήσουν. Ναι, ήμουν. Από μένα που είμαι ραδιοφωνατζής. Δεν κάνω. Έτσι δεν είναι. Όπως θέλει τον ειδήμονα. Εγώ λέω ότι λέει ο νόμος. Τι να τον κάνεις, αφού το ξέρεις το θεατικείμενο, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ο νόμος. Δεν το λέω αστραπεζικός, το λέω. Τον νόμο, φίλε, τον έχουν γαμπίμπι άπειρες φορές αυτοί. Άπειρες και το κάνουν και τώρα. Που τρέξανε να με, καιρός, χωρίς να με δικάσουν, χωρίς να με δικάσουν, γιατί να με δικάζει. Πήγαινε με στα δικαστήρια. Και άμα έχω κάνει, άμα είμαι παράνομος, βεβαίως τιμώρησέ με. Αλλά πήγαινε όμως στα δικαστήρια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, χαιρετώ. Σε χαιρετώ, γεια σου Θοδωρή μου. Γεια σου Θοδωρή μου. Μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση, μήπως και είμαι μέσα στους χρόνους σήμερα, γιατί τα διαλύματα τα έχω να μου κάνει λάστιχο. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λάμπρο, εσύ. Εγώ. Δεν έχω αναγνώριση. Φίλε. Το λέω στον Δημήτρη που δεν είναι. Αφώνη. Δεν έχω αναγνώριση κλήσης. Δεν έχω. Έλα, πάμε. Έλα, λοιπόν, θέλω να πω 2-3 πραγματάκια και θα με αφήσει όμως να τα πω. Μπορεί να στεναχωρέσω κάποιους. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα διαφωνήσουμε. Αλλά δημοκρατία. Όχι τη δημοκρατία. Τι λες τώρα. Όχι η δημοκρατία των πολιτικών. Που άμα δεν έχει διαφορετική γνώμη, έξω το μαντρί. Δηλαδή, όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου, να κάνω έτσι το κουμπί και να τον κλείσω, έτσι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ποτέ. Άλλοι το κάνουνε. Τι να κάνουμε, φίλε. Ο καθένας. Εμείς γι' αυτό εκτιμάμε τον Κωστάκη. Ο καθένας, φίλε. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, έχει τον τρόπο του. Ούτε μπορώ να βγω εγώ να κατηγορήσω αυτούς που τον κόβουν, τον άλλο που διαφωνεί. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το θέμα να μην βρίζει, έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε πού διαφωνούμε. Λοιπόν, όχι με σένα σαν και καλά, εγώ θέλω να πω την άποψή μου. Και με εμένα, γιατί και με εμένα. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Εγώ θέλω να πω την άποψή μου ό,τι αφορά τον κόσμο. Ο καθένας στο είδος του, έτσι, και στις γνώσεις του. Από εκεί και πέρα όλοι θέλουμε να κερδίζει ο ΠΑΟΚ,
και αυτοί που συμμετέχουν ενεργά μέσα στον οργανισμό, δηλαδή που είναι υπάλληλοι, προπονητές, ποδοσφαιριστές, υπάλληλοι και ο κόσμος που είναι στην κερκίδα και πληρώνει αδρά το εισιτήριο της σημερινή εποχή. Από εκεί και πέρα όμως, φίλε Κωστή, προσπαθώ να θυμηθώ εγώ, στα όσα χρόνια ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ έτσι, ένα προπονητή του ΠΑΟΚ που ήρθε στον ΠΑΟΚ και έφυγε με τιμή και δόξα. Έναν. Χωρίς να δεχτεί αρνητική κριτική. Λοιπόν, ειδικά του εποχή Σαββίδης μιλάω, έτσι, η εποχή Σαββίδης. Ο οποίος, ο οποιοσδήποτε προπονητής, εδώ ήρθε ένα μεγάλο όνομα που θυμάμαι σαν εχθές Κωστή μου, να βάζουμε email να μας λέει πάει να παρακινήσουμε τον προπονητή σαν να υπογράψει, το για το Στέφες μιλάω, να στέλνουμε email και να λέμε καλώς ήρθες στην ομάδα μας και δεν ξέρω τι. Έφυγε αυτός ο προπονητής Κωστή μου με τον τίτλο του Μεφίστακα. Από δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς της πόλης μας. Ήρθε να πάρει τα συντάξεις. Πρόσεξε. Μισό δευτερόλεπτο. Να μην χάσω τον ήρμο για αυτό. Έχεις δίκιο. Συνέχισε. Ναι, λοιπόν, απαράδεκτο όπως λες, από ραδιοφωνικούς παραγωγούς της πόλης μας που το παίζουν παοκάρχες γιατί έχουν παίξει 14 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνουμε. Πάμε παρακάτω. Μπράβο. Λοιπόν. Περάσανε και προπονητές που δεν άξιζε καν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν κάνανε τι, Δεν άξιζε να κάνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, εννοείται. Σαν όχι, σαν όχι, σαν όχι, σαν Μπερέτα, αλλά ένας προπονητής αγώνας. Μπράβο. Ένας δεν πέρασε, δεν ήρθε ή δεν άκουσε μια αρνητική κριτική, ότι εγώ ξέρω έτσι, σαν Κωστής Σταθαρός, σαν Λάμπρος, οτιδήποτε, εσύ κάνεις αυτό το λάθος και αυτά. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι για όλες αυτές οι υποθέσεις βιαζόμαστε σαν οπαδοί, ζητάμε η ομάδα ακόμα και με την Μπαρσελόνα να παίξει ότι πρέπει να κερδίσουμε. Θυμάμαι τον Λουτσέσκου που έφαγε την τεσσάρα από την Τζέρσι, μέσα στην Τζέρσι και έφαγε την αρνητικότατη κριτική για τον Λουτσέσκου. Ναι. Μέσα στην Τζέρσι επειδή φάγαμε 4. Λοιπόν, ναι. Δεν σε μιλάω για ποδοσφαιριστές για να μην μακρηγορώ. Η μένα δικιά μου άποψη είναι όταν λέμε ότι εμείς μαζί για μια ζωή, στις αρνητικές εμφανίσεις, δεν λέω ότι ο τέτοιος ο Φερέιρα δεν κάνει λάθη και για μένα να σου πω κάτι Κωστή. Δεν κάνει λάθη τόσο αγωνιστικά. Ακόμα και για τον Μίσιτς που λέμε και για αυτά. Γιατί και ο Πέρκας όταν ξεκινούσε στην αρχή της σεζόν και ο Μπίσεσβαρ, βγάλει τον έξω να ξεκουραστεί. Δεν το έκανε όμως τότε που έπρεπε. Να τον ξεκουράσει. Δεν το έκανε. Μα τότε τον έδινε την ευκαιρία. Μήπως. Θυμάσαι που έλεγε ότι πιστεύει πολύ τον Μπίσεσβαρ. Τα λέγει ο ίδιος ο Φερέιρα. Ναι. Τώρα, για τον ΑΒΤ λόγο, προσωπική μου γνώμη, μέσα από αποδυτήρια θα κάτσουν γιατί ούτε το Φερέιρα μπορείς να διώξεις. Ακούστηκε και αυτό από παραγωγούς. Ότι διώξωνα και φέρε το Σέρβο. Το Μιλόχεβιτς. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ένα, ναι, για Μιλόχεβιτς λέω. Το διώχτωνα, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να πετύχει. Όχι, γενικά το λέω ρε παιδί μου. Θέλουμε να πετύχει αυτός. Για να πετύχει πρέπει να το αλλάξει. Έτσι όπως πάει, συμφωνούμε σε αυτό Λάμπρο. Ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Εγώ πιστεύω με τους συνεργάτες και με τους παίκτες, ειδικά με τον αρχηγό, να κάτσουν εκεί να πάνε στο ξενοδοχείο, να τους μαζέψω ο Ιβάν μέσα στο ξενοδοχείο και να κάτσουν σε μια καλή οικογένεια, φίλοι, όλοι μαζί φίλοι παρέα, να κάτσουν και να βρούνε τα λάθη τους όλων. Και των παικτών και του προπονητή του, το οποιοδήποτε. Εγώ στο μόνο που θα καθυριάσω τον Αμπέλ Φερέιρα είναι στον τρόπο επικοινωνίας. Κατ' εμέ, έτσι. Σπόντες ότι ο Ελκαντουρί είναι το καλύτερο που έχω προπονήσει το καλοκαίρι και σπόντας σαν την προχθεσινή ότι ο Μίσιτς θέλω άλλους 11 παίκτες ή το τύμπανο που πήρα μέσα στο Βόλο και έκανα τους ρυθμούς του τυμπάνου, για μένα αυτά είναι τα λάθη του Φερέιρα, τρόπος επικοινωνίας, παρά τα αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά εγώ κάνει πειράματα, αλλά του βγαίνουν, αλλά δεν του βγαίνουν, τώρα δείχνει ότι δεν του βγαίνουν τα πειράματα, αλλά όχι ρε παιδιά όμως, μεσούς. Τελειώνω Κωστή μου. Κάνε σε παρακαλώ. Και αρχίζοντας τα play-off να κάνουν αρνητική κριτική ή να διαβάζω στα site και να λέει δίνει εξετάσεις ο Φερέιρα και οι παίκτες το μεθαυριανό παιχνίδι. Εγώ λέω ούμι γένετο. Έγινε μια στραβή και χάσαμε και μέσα στην Τούμπα. Τι θα γίνει δηλαδή αυτοί που βγαίνουν ότι δίνει εξετάσεις ο Φερέιρα. Θα βγει ο Ιβάν και θα τους διώξει όλους. Παίκτες και προπονητή. Γι' αυτό λέω όταν παίρνουμε να γράψουμε κάτι ή να πούμε κάτι,
λίγο να είμαστε πιο εγκρατείς. Έγινε, Λάμπρο μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Γεια σου, Λάμπρο. Γεια. Φιλιά σε όλους τους ταξιτζίδες. Σε όλη την μπλε φυλή. Θέλω να πω ότι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης είναι μαζί μας. Με δωράκλα σήμερα γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ένας από εσάς με ένα απλό μήνυμα που κοστίζει κάτι παραπάνω από ένα ευρώ κερδίζει ένα τηλέφωνο smartphone Xiaomi Redmi 7α 32 GB. Η μνήμη του μαύρου χρώματος υπέροχο. Καταπληκτικό δώρο. FM κενό. Το μήνυμά σας στο 54526. Όχι σκέτο ονοματεπώνυμο. Βάλτε μια καλημέρα, βάλτε ένα μπινελί και ένα γλυκόλογο, μια παραγγελιά, ένα ζουμουσού, κάτι. Δεν θέλουμε να είναι ξερό, ρε παιδί μου, έχω αυτό το χούι. Να είναι μόνο ονοματεπώνυμο. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, Αιγαίων, πεντανόστιμα, εκλεκτά όλα από την ελληνική θάλασσα, φρέσκο ψάρι και ψητό, και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Βέβαια και στο σπίτι σας έρχονται 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο, σε ειδική συσκευασία, πεντανόστιμα, εκλεκτά όλα. Νικολαίδης Αχροπλαστία! Εκεί θα βρείτε τουρτάρες, γλυκάρες, ψωμάρες, πεντανόστιμα, γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κλαίει ο καθένας πάνω από τα τσουρέκια και πάνω από τις σοκολατίνες και τα υπέροχα σιροπιαστά. Και Τσαντεκίδης, νούμερο ένα προορισμός για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, με γραπτή εγγύηση ατρακάρες του και χιλιομέτρων. Το πηγαίνετε σε όποιον μάστορα εσείς θέλετε. Μπείτε μέσα στην έκθεση που βρίσκεται απέναντι τα τζάμπο στο δρόμο ανεβαίνοντας για Ρεόκαστρο. Δηλαδή, βλέπετε, τους έχω και κοντά τους χορηγούς. Ανεβαίνετε. Κάνετε δεξιά απέναντι από τα τζάμπο, βλέπετε αυτοκίνητο της Αντεγίδη και μετά όπως ανεβαίνετε πηγαίνετε και παίρνετε και φρέσκο ψάρι από το Αιγαίον στο Ρεόκαστρο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δώστου! Εδώ είμαστε! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Το τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση, δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η ενέργεια... Πιστεύεις ότι, ρωτάω σε ένα κοτσαρίνα ζουμουσόλα, πιστεύεις ότι πρέπει να τα παρατήσουμε? Όχι. Δεν είναι σωστή η στάση μου? Ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, συνεχίζουμε, έτσι. Ναι. Μάλα. Έτσι. Έτσι. Το νου σας καλά, Έτσι. Θέλω να πω ότι όσοι είχατε κερδίσει φούτερ από την Κύπρο, από τα αδέρφια μας, στην Κύπρο. Θέλω να δω τι έχει συμβεί με το σύνδεσμο στα Χανιά και με το σύνδεσμο στην Ορμήλια που τους έκλεισαν. Επειδή έχω πραγματικά φίλους και το εργαλείο, το φίλο μου στην Ορμήλια, να πάρει τηλέφωνο να μας εξηγήσει τι έγινε, αλλά και το Δημήτρη στα Χανιά, ξέρω συγκεκριμένα για τους δύο συνδέσμους τι έργο έχουν προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες. Στη ΔΕ Ορμήλια... Με αιμοδοσίες, με φιλανθρωπίες, με βοήθεια στην τοπική κοινωνία, με. Δεν καταλαβαίνω. Και τα παιδιά στα Χανιά το ίδιο. Μέσα στην πλατεία, στο κέντρο των Χανίων, με σοβαρότητα, με σεβασμό στην τοπική κοινωνία, τους αγαπάνε όλοι. Δεν καταλαβαίνω πως έτσι θελικά πάμε και ενοχλούνε οι κακυπαοξίδες. Θέλω οπωσδήποτε να μάθω τι έγινε. Και να βγούνε κιόλας να μας πούνε. Και ο Δημήτρης και ο φίλος μας, ο Ορμήλια, το εργαλείο με το παρατσούκλι, χρόνια Κροάτης, τι συνέβη. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο τον Κολοβό και τα παιδιά από τη Μελβούρνη που μου έστειλαν έναν υπέροχο ημερολόγιο από το σύνδεσμό τους για το 2020. Ξαναλέω, όσοι κερδίσατε φούτερ την προηγούμενη εβδομάδα, ήδη ο Δήμος ήρθε και πήρε το 1 από τα 4. Όσοι είχατε κερδίσει από το σύνδεσμο στη Λάρνακα από τα παιδιά στην Κύπρο, πήγα τα παρέλαβα από το Ρετούς. Και να έρθετε να τα παραλάβετε. Τα έχω εδώ τα φούτερ σας. Εντάξει, πάμε να μπούμε στη ροή, πάμε να πάμε στα τηλέφωνα. Να θυμίσω ότι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο με εκλεκτά και πεντανόστιμα. Τέτοια παντσέτα, τέτοιο σουτζουκάκι, τέτοιο σουβλάκι χοιρινό, ζουμερά, μελωδίες στο μυαλό σας. Σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον, πλήρως ανακοινισμένο το μαγαζί, τόστισε από την αρχή ο Δημήτρης. Τον γκρέμισε και το ξανάχτισε. 705-750 τη Λιβεριά και βέβαια ο αρχικαυσοξυλάρχης μας για κούτσουρο, για καυσόξυλο αλλού δεν θα πάτε γιατί αυτός έχει το νούμερο ένα καυσόξυλο στην πόλη, στον Τεπό, στην Όλγας 206, τα έχει αποθηκεύσει, έχει κάνει τα κουμάντα του από το Μάρτιο για να είναι ξερά και να σας κάνουν και ζεστούλα, να σας κάνουν και ατμόσφαιρα για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, αν έχετε τζάκι, αν έχετε σόμπα, ό,τι έχετε και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνα και γι' αυτό είναι νούμερο ένα ο φυτάς τόσα χρόνια, το βουνό.
αδερφός και έτοιμος να σε εξυπηρετήσει εκεί όποτε πάτε. Πάμε τώρα στις γραμμές, ξαναλέω σήμερα. Κληρώνουμε κινητό Xiaomi Redmi 7α. Δεν είναι κάθε μέρα τέτοιο κινητό, δεν είναι κάθε μέρα τέτοιο δώρο. Ένα υπέροχο δώρο, 32 GB μαύρου χρώματος. Ένας από εσάς θα ακούσει το όνομά του στο τέλος της εκπομπής. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Βάλτε οπωσδήποτε κάτι δίπλα στο ονοματεπώνυμό σας. Να μην είναι ξεραίλα, να μην είναι σκεταδούρα, να μην είναι νηστίσιμο, κοκαλιάρικο το μήνυμα. Να έχει λίγο βυζί, να έχει λίγο ποπομέρι, να είναι λίγο μπαμπάτσικο, να είναι λίγο μπιγιονσέ. Κάτι ρε παιδί μου, να μην είναι σκέτο. Έτσι λέω εγώ. Να μην είναι ξερακιανό. Να μην έχει δύο πλάτες. Λίγο, λίγο καμπύλι. Πάμε! Γεια σας! Ναι! Σε εσάς μιλάμε. Καλώς το παιδί, ρε! Πού είσαι, ρε φιλαράκι, καλημέρα. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, πού είσαι, σε ανησυχήσαμε να πούμε. Τι έγινε? Να, θέλω λίγο να κάνω μία παύση να σας ακούω, ρε. Στεναχωριέμαι με αυτά που τι να πούμε, αδερφέ. Τι να πούμε. Μας στεναχώρησαν την Κυριακή. Τι να πούμε. Πρέπει τώρα να σταθούμε δεν δίπλα. Είναι μόνο αυτό, ρε αδερφέ. Δεν είναι το αγωνιστικό. Και το εξωγωνιστικό, φίλε. Όλα. Όλα. Είναι, δηλαδή. Όλα. Είδες, τώρα του καλεί ο εισαγγελέας. Του καλεί ο εισαγγελέας την ΕΕ. Για κακούργημα. Δεν θα του καλέσει, έτσι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ανακαλύψατε το 17 ότι το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά και το 18 και το 19. Που σηκώνει πάγο. Έλα, μωρέ, σε παρακαλώ. Μέχρι τότε δηλαδή. Σε παρακαλώ. Ήταν όλα μια χαρά, Παναγία ήταν. Σε μέχρι και ο Μελισανίδης εχθές είπε, κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει κατά. Τότε λέει, όλοι δουλεύαν για μια ομάδα. Όλοι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά βγήκαν τώρα τα στημένα, βγαίνουν έσχοι και όρια. Καταλαβαίνετε για ποιον έγινε η τροπολογία. Κατάλαβες, φίλε. Αυτό είναι, φίλε. Για αυτούς έγινε. Ακριβώς. Αλλά εμείς τώρα κολλήσαμε τη ρετσινιά, φίλε. Ούτε δεν θέλω καμία χάρη. Καμία. Όχι. Αν είμαι παράνομος, να με τιμωρήσαμε. Πας όμως σε κανονικό δικαστήριο. Όχι σε γυαλάτζι, σε καρικατούρα, σε κινούμενα σχέδια. Πάμε. Άκουσα, έλα, Κωνσταντίνε. Και αυτά που είπες. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε κριτική αρνητική. Όχι, δεν κάνουμε την κριτική. Πρέπει να την κάνουμε. Δεν είπα ότι δεν είναι ώρα να κάνουμε κριτική. Πρέπει να κάνουμε την κριτική. Δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε και να ζητάμε να ξυλωθούν όλα και να απαξιώνουμε και αυτό. Αυτό εννοώ. Αυτό. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι καιρός. Γιατί εντάξει, ο προπονητής βλέπω έχασε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Την έχασε. Την έχασε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα την έχασε με τα λάθη του και με τον τρόπο του και με πολλά πράγματα. Εγώ να σε πω, Κώστα, είχα μεγάλες τέτοιες γι' αυτό τον προπονητή, γιατί όλοι, ρώτησα. Όλοι έχουμε προσδοκίες. Όλοι έχουμε. Και έχουν προσδοκίες. Μα και έχουμε. Είμαι αισιόδοξος ακόμα, ας πούμε. Προλαβαίνει, Κωνσταντίνε μου, προλαβαίνει να το γυρίσει. Τώρα όμως πρέπει. Που είναι μπροστά. Κάθεσε. Και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Λίγα μάτς μείνανε για τη regular season που λένε για την κανονική σεζόν. Να πάμε με το μαχαίρι στα δόντια στα playoffs. Άλλαξε το όμως. Έτσι όπως παίξαμε. Με μια αναμπουμπούλα. Μα και οι παίχτες χάνουν και την εμπιστοσύνη στον προπονητή. Δεν το ξέρω. Πόσο και οι παίχτες το σπήρε από κάτω, ρε παιδί μου. Να σε δουλεύει τώρα ο Μπουζούκης και ο Χατζηγιοβάνης. Ο Πούγκουρας και ο Νάκη και ο Ράγκη. Έχεις καλύτερη ομάδα από αυτός. Να πω δεν είσαι, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, θέλει υπομονή. Θέλει όλοι αύριο να πάνε στο γήπεδο. Καλά, 9.30 ώρα. Τι δεν το κάνατε 10.30 ώρα μετά το MasterChef, ρε. Να πάμε στο γήπεδο. Α, μπράβο, να δούμε το MasterChef. Ας δούμε το MasterChef και ας πάμε μετά στο γήπεδο. Ας δούμε τον Μποντρίνια. Ρε, είναι σοβαρή, ρε. Τι θα μόνο στις Μεκόνες είναι αυτή, ρε. Μόνο εδώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Τραγικό. Ας ελπίσουμε. Καλά, 9.30 ώρα. Το είπες. Πώς θα έρθει ο άλλος από την Έδεσα, ρε φίλε. Δεν θα έρθει, φίλε. Δεν θα έρθει, φίλε. Απλά δεν θα έρθει τώρα. Πλάκα κάνεις. Δεν γίνεται. Τι να λέμε τώρα. Έγινε, Κωστάκι μου. Χάρηκα, αγόρι μου. Φιλιά, γεια σου, χορευτή μου. Για, όλα θα πάνε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Για Μπαϊντούσκα, Μπαϊντούσκα είπαμε, έτσι. Μπαϊντούσκα, είμαστε έτοιμοι. Δρίστα, Μπαϊντούσκα, από τα πάντα, ρε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τελείωσε. Έχουμε τρελαθεί. Φιλιά, φιλιά. Λίγο η ομάδα να πάει και όλα καλά. Αυτό. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, στο Βεργίνα Θέατρο έρχονται δύο σπουδαίες φωνές. Δύο πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες, η Μελίνα Σλανίδου και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εκεί θα βρείτε στο Βεργίνα Θέατρο ένα υπέροχο βράδυ. 491-291 με προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο στο Ρίτσεσι Καζίνο. Και βέβαια και στο ticketservice.gr και στα καταστήματα Public. Πάμε, ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Έλα, Χριστάρα μου! Έλα. Έλα, Κωστή μου, καλημέρα. Έλα, αδερφέ μου. 9.30 ώρα το παιχνίδι στην Κρήτη με τον Όφη. Του Αλιανιού, αντί να είχε 7.000 κόσμο, είχε 1.500 άτομα. 3 ώρα το μεσημέρι ο Παναληπτικός. Ναι, στην Τούμπα. Τώρα 9.30 πάλι.
χειρότερη αυτή, τώρα 9.30. Είναι, οι άνθρωποι είναι στα πατάρια τους, έχουν κάτι πατάρια στο σπίτι τους, εκεί τα γραμμένα τον κόσμο που πηγαίνει στο γήπεδο, όπως και τις ομάδες του αν θα εισπράξουν παραπάνω εισιτήρια ή όχι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η όποια τηλεθέαση έχουν κτλ. Ακριβώς. Σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, Κωστή μου, να δώσουμε συγχαρητήρια. Και εδώ συγγνώμη Χριστό, εδώ είναι ΕΠΟ, έτσι. Είναι ΕΠΟ, η ΕΠΟ του Κύπρου. Εδώ το ορίζει το κανάλι, Κωστή μου. Ούτε ΕΠΟ, ούτε ΕΠΟ. Μοιάζεται και λίγο. Χριστό, η διοργάνωση η δική μου. Είναι η ΕΠΟ. Είναι η ΕΠΟ. Και έρχεται η Κοσμοτέ και λέει: εγώ θέλω 9.30. Τι λες, ρε παλικάρι, που θέλει 9.30. Να βρει τρόπο το μάζα να γίνει μια νορμάλ ώρα. Είναι τόσο λίγοι και τόσο εξαρτώμενοι από τα όποια λίγα έσοδα έχουν από τι εκάστοτε υπηρεσίες. Πάμε, Χριστό, πάμε στα άλλα. Αυτό που ήθελα να πω, λέω συγχαρητήρια στη Sport Time που κάθε φορά που ο Πάοκ έχει ένα πρόβλημα μας βάζει από το σέλιδο. Ευχαριστούμε πολύ. Μας θυμήθηκε. Όταν έχουμε πρόβλημα είναι πάντα γιγαντοαφίσα η φωτογραφία του προπονητή, του προέδρου, ό,τι πρόβλημα υπάρχει, βεβαίως. Ναι. Όταν έχουμε επιτυχία, είμαστε αυτό, γραμματώσιμο. Κηδεία, και μικρότερο από εγώ. Μικρότερο. Σαν να είμαστε έψιμοι. Μια ζυρούλα κάτω. Πρώτη στις καταδύσεις η Χατζηγραβατίδου, η κόρη του Χατζηγραβατίδη. Μια γραμμή. Κωστή μου, για αυτό που είπες για τους συνδέσμους που κλείνουν, έχει να κάνει με το νόμο που τα αναφέρει ο κύριος Αφιενάκη με το περιαθλητισμού και τα λοιπά. Είναι κάτι το οποίο, αφού τα πέτυχε όλα ο κύριος Αφιενάκης, ο οποίος να πούμε ότι παραμένει στη θέση του, έτσι. Με τις πλάτες της κυβέρνησης, η οποία απλά στέλνει τον κύριο Γεραπετρίτη, λέει στην UEFA, άκου τώρα, στέλνουμε τον Υπουργό Επικρατείας στην UEFA, να πάει να μιλήσει για να αφού να κανονίσουν το ποδόσφαιρο, στο οποίο να πάει και να κάνει ό,τι ζητάει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Ό,τι ζητάει ο Ολυμπιακός εδώ και 3 χρόνια, πάει η κυβέρνηση ελληνική να το κάνει, γιατί έχουμε λέει πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάνει το χατηράκι, πάλι το χατήρι. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Σικωστή μου, στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Ότι δεν το παίρνει ο Γάβρος από τον Νοέμβριο. Ότι δεν το παίρνει ο Γάβρος από τον Νοέμβριο, Χρήστο. Σου απαντώ ευθέως, αδερφέ μου. Αυτό θέλουνε. Αυτό που λένε στις δίκες για τα στημένα, ότι όλοι δούλευαν για τον Ολυμπιακό, ότι όλοι ήταν Φιλιππινέζοι του Ολυμπιακού, τα λένε στη δίκη, έτσι δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε τα επίσημα έγγραφα, τα λένε οι πάντες. Ο Γεωργίας, το λέει ο άνθρωπος πεντακάθαρας, το Μελισσανίδη. Μπήκε ο Μελισσανίδης και το είπε. Δεν το λέει ένας φούφουτος, το λέει αυτός που κυβερνάει την ΑΕΚ. Ένορκη κατάθεση έκανε ο Γεωργίας. Έτσι, όπως ένορκη κατάθεση βέβαια είχαν δώσει και οι παίκτες του Πλατανιά, αλλά μια δικαστάρα θεώρησε ότι ήταν ήπια η βία. Έτσι. Ήπια. Ήπια βία. Ναι. Όπως ήπια είναι η βία που πήγε να εφαρμόσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όταν συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια Δευτέρα. 6 και 5. Και αποφάσισε να βγάλει την εισήγησή της 5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Εκείνη την ημέρα κάνει... ήθελε, καλά το είπε ο Γκαγκάτσης. Ήθελαν αίμα. Εκείνη την ημέρα ήθελαν ανοιγμένα κεφάλια, ήθελαν να γίνουν καταστροφές, ήθελαν να μας ρίξουν σε όλεθρο. Ήταν το πιο ύπουλο απ' όλα όσα κάνανε αυτές τις τελευταίες μέρες. Ιδιορισμένη από τον κύριο Αφιενάκη επιτροπή, έτσι. Όχι Αφιενάκη, Αφιενάκη. Γιατί όταν πήγε ο Καραπαπάς, έσκυψε ωραία τον Αφιένα του και χαιρέτησε, έτσι. Και ό,τι του λέει, ό,τι του λένε κάνει. Αυτό είναι, τι να, Αφιενάκη. Εξαιρετικός υπουργός, αν έχει γράψει ιστορία, μπράβο, αυτό όμως που ήθελε να πετύχει, Κωστή μου το πέτυχε. Και τον ΠΑΟΚ έχει βάλει στο στόχαστρο να σπηλωθεί και πετυχαίνει τα σχέδια μαζί με τις πλάτες της κυβέρνησης για να πάει το ποδόσφαιρο εκεί που το θέλει ο Ολυμπιακός. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Για τα υπόλοιπα, Κωστή μου, αύριο στο γήπεδο να αφήσουμε τη φωνή μας και το λαρίκι μας. Αυτό. Όσοι πάμε, να προσπαθήσουμε την οργή μας και τον εκνευρισμό μας να μην το διοχετεύσουμε στην ομάδα. Γιατί αυτό το πράγμα βγαίνει και στο μπάσκετ, το είδα εγώ, και στο ποδόσφαιρο και στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ας είμαστε καλύτερα 15-20.000, αλλά να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα παρά να είμαστε 25-30 και να τη φάμε. Έτσι. Και να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε. Έτσι, αυτό. Έτσι. Γεια σου Χριστάρα, σε ευχαριστώ. Γεια σου Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω. Έπεσε εδώ. Εδώ, ναι. Ναι. Έλα. Γεια σας. Καλημέρα σας, βεβαίως. Ναι. Έλα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου. Φιλή. Χρήστο με λένε. Γεια σου Χριστάρα μου. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Ναι. Δεν θα μιλήσω για τον Φερέρα. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος έκραξα Ρασβάν Λουτσέσκο όταν αποκλειστήκαμε από τους Ιδούς. Ναι. Χάρηκα πολύ που με έκανε ρόμπα εμένα και πάρα πολλούς ακόμα. Μπράβο σου. Προς τιμή σου που το λες φίλε μου και μετά όλοι είπαμε ότι μπράβο, διάψευσέ μας. Έτσι.
Ακριβώς, δεν υπάρχει αλλαγή προπονητή. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Φερέρα με τα όποια του λάθη. Ωραία, αυτό που θέλω αρκεί να πω. Αρκεί να τα διορθώσει, είναι... αυτό δεν λέμε. Ότι βεβαίως, αρκεί να το γυρίσει, βέβαια, έτσι, αυτό λέμε. Εννοείται, κατάλαβε ότι έχει κάνει λάθος. Εγώ δεν είμαι. Ακούγονται ονόματα, χαζά πράγματα. Δεν, θέλω δεν υπάρχει λόγο. Θέλουμε να πετύχει αυτός, δεν θέλουμε άλλον. Αυτός θέλουμε να πετύχει, ναι. Έτσι, το βασικότερο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ άλλαξε πολιτική, πέρασε στην επιθετική πολιτική και αυτό είδατε τι αποτέλεσμα είχε. Μας αρέσει. Μέχρι και ο εισαγγελέας θα διενεργεί έρευνα ναι, για την ΕΕΑ. Βεβαίως. Ωραία, σωστά μιλάς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πρέπει η νομική της υπηρεσία να πλαισιωθεί και από άλλους νομικούς. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, αλλά όπως ο κύριος Αποστολίδης, δεν τους ξέρω εγώ τους άνθρωπους, ή ο Στάμος πρέπει να είναι ναι. στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και να σας πω και κάτι άλλο, για μια σακούλα γάβρους που πετάξανε ναι, ναι. στον πάγκο τους, βέβαια. Εμείς φάγαμε μείον τρεις. Ναι, και μπήκε ένας καραγκιόζης μέσα ναι. και παρίστανε τον Ιβάν Σαββίδη με το όπλο και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί πάνω σε αυτό, να ζητήσει την τιμωρία, να σηκώσει σκόνη. Αυτό που κάνουν και αυτοί. Έχουμε έναν εκεί στην επικοινωνία, ο Δούκας είναι ένα αρρωστάκι, ένας δικό μας παιδί. Δεν θα πω για τον προηγούμενο ΠΑΟΚ, ήταν και εκείνος, αλλά... Άλλο ύφος ο ένας, άλλο ο άλλος. Έχει την εντύπωση ότι δεν ένιωθε. Και κατόπιν πιέσεως έβγαλε ανακοίνωση από το κόμμα που είναι και αυτός δηλαδή. Ο κάθε ένας δηλαδή... είχε το δικό του ύφος, προσέφερε ναι, και ο προηγούμενος. Τώρα ναι, έτσι όπως είμαστε σε μία μάχη φίλε μου, δεν αφήνει τίποτα. Ο Λευτέρης έχει άλλο στυλ και έτσι, και έτσι πρέπει τώρα. Δεν... επιθετική πολιτική από την ΠΑΕ πάω σε κάθε τι που έχει να κάνει με την ομάδα μας. Οτιδήποτε. Μήνυση. Γιατί δέστε η αγωγή. Στοιχίζει 10 ευρώ. Η αγωγή είναι προειδοποίηση. Όταν κάνεις δικαστήριο, είτε και η Μαρούπα και ο άλλος, η Ακούδα, πώς το λένε εκείνον εκεί, και όλοι... γύρισαν όλοι. Να σου πω κάτι, αδερφέ μου, δεν είναι σαν μυθιστόρημα του Εσώπου, η Μαρούπα και η Αρκούδα. Μπαμπά, θα μου πεις λίγο το παραμύθι με τη Μαρούπα και την Αρκούδα. Για την Επιτροπή. Ναι, επιθετική πολιτική, αστυνομική... υπηρεσία του σωστό, δεν σωστό. Θέλω να πω για μπίρδα και για μαυρομάτι, αλλά ως τώρα μας είχαν συνηθίσει, χασοδίκες ήτανε. Λοιπόν, επιθετική πολιτική και έχει εκεί για το... Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν κερδίσει αρκετές δίκες. Συμφωνώ μαζί σου στο σκέλος ότι πρέπει να ενισχυθεί όλο το θέμα και επιθετική να είμαστε και... εντάξει. Χρίζω ούτε Στάμο, ούτε τέλος. Ούτε κι εγώ, δεν το λέω γι' αυτό. Οι άνθρωποι είναι αρρωστάκια, ξέρουνε. Και τέλος, παιδί. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ναι, εγώ. Καλώς το παιδί, βεβαίως. Ναι. Πρίγιο θα με λες. Πρίγιο θα σε λέω. Εντάξει. Πρίγιο. Πήγα πάρει και πριν μια εβδομάδα. Μάλιστα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. Γουστάρεις, έτσι. Ήθελες. Γουστάρω. Κι εγώ. Λοιπόν, φίλε. Θα έρθει να ξέρεις. Τι παπάρες έχω φάει στη ζωή μου. Πιστεύω θα έρθει. Καλοκαίρι. Ας το ελπίσουμε. Τώρα, λοιπόν, δεν μπορούσε, δεν γινόταν τώρα. Ναι, για όχι, δεν γινόταν. Πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, δύο παπάρες έχω πάει στη ζωή μου. Ναι. Με την, καλή έννοια του ψωμιού που βουτάς μέσα στο λάδι από το χωριάτικο. Το μήνα γάλα, ναι, αυτό, ναι. Και στο γάλα, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, δύο παπάρες έχω πάει στη ζωή μου. Η μία ήταν με τον Σάντος. Ναι. Που τον έγραζα ειδικά την πρώτη χρονιά με τις σαρδέλες και με αυτά, θυμάσαι. Και μετά μας έβγαλε τα μάτια. Ναι, βεβαίως. Και μία με τον Λουτσέσκου. Μπράβο. Χαίρομαι, λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι πολύ αντρίκιο και πολύ παοκτσίδικο. Να γυρίζουμε μετά και να λέμε, φιλέ, μας διέψευσες, κάναμε λάθος μαζί σου. Για τον Κρέσπο, για τον Ρασβάν, και τον Βαρέρα τον κράζαμε στην αρχή, έτσι. Λοιπόν, και έκανε μια μετά μαγική χρονιά, ασχέτως που φέτος δεν είναι αυτός που ήταν. Λέμε τώρα, είναι ωραίο μετά να γυρίζεις και να αναγνωρίζεις. Έτσι, αυτό ζητάμε εμείς. Δεν στυλώνουμε τα πόδια να πούμε. Είδες που τα έλεγα! Γιατί η ραδιοφωνία. Ειδικά ο Σάντος μας ξεφτύλιζε όλους. Ο άνθρωπος πήγε και πήρε ευρωπαϊκό τρόπο. Τι να λέμε, είναι καθηγητής. Ο Σαββαράκης επέμενε. Παιδιά, περιμένετε. Τι ήξερε.
Α, τι ξέρω. Θυμάστε, ναι. Λοιπόν, και με τον Λουτσέσκου, που μόλις ακούσαμε Λουτσέσκου, λέγαμε όχι, ρε. Όχι, τον Λουτσέσκου. Όλοι, όντω, ναι. Κανένας. Κανένας. Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό, όπως είπε και ένας προηγούμενος φίλος, το πρώτο χρόνο κανένας δεν πετυχαίνει. Κατευθείαν. Ο δεύτερος χρόνος δείχνει τα στοιχεία του προπονητή. Ναι, βεβαίως. Αρκεί ο προπονητής να καταλάβει τα λάθη, ναι. Να μην στυλώσει πόδια. Δηλαδή, αλλά Τούντορ. Έτσι, να μην στυλώσει πόδια. Ο Ρασβάν γιατί κατάλαβε τι δεν έκανε σωστά, το άλλαξε. Είναι γνώρισμα ενός καλού προπονητή να μπορεί να καταλάβει το λάθος και να μην εμένει στο λάθος του να το αλλάξει. Να προσαρμοστεί. Εγώ δεν λέω να αναιρέσει όλη του την κοσμοθεωρία, ας πούμε, και όλη του την φιλοσοφία. Όχι. Έτσι. Δεν πρέπει να άγεται. Αν του πούμε εμείς, βάλε αυτό να το κάνει. Αλλά να δει το λάθος, να μην επιμείνει σε αυτό και να βρει τον τρόπο. Εμείς δεν θέλουμε να αποτύχει ο Φερέιρα για να έρθει ένας φίλος μας. Θέλουμε να φινάλε, πετύχει αυτός. Και στο φινάλε, Κωστή, ακόμα μας έχει δεύτερους, δύο πόντους πίσω, με τόσο πόλεμο που δεχόμαστε. Να σου πω κάτι. Γι' αυτό φωνάζουμε τώρα, ρε φίλε, και βγάζουμε το λαρίκι μας. Επειδή δεν έχει χαθεί τίποτα απολύτως. Απλά πρέπει, το βλέπουμε όλοι, πρέπει να αλλάξει κάτι, έτσι. Γιατί είναι όλα μπροστά μας. Εμείς είμαστε που κατράμε τη μοίρα στα χέρια μας. Να κερδίσουμε τον γάβρο εδώ μέσα, να πάμε να αλλάξει ψυχολογία, να ξαναρθεί η φλόγα στα μάτια, χωρίς τις σφιγμένες γροθιές στα τάκλινγκ, δεν πάμε πουθενά, παιδιά. Να το ξέρω. Ναι, σωστά. Και να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του, Φερέα, χωρίς γκρίνιες και. Έτσι. Να είσαι καλά, λοιπόν. Γεια σου, Πρίγιο. Να είσαι καλά, γεια σου. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, ζουμουσάκια μου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Η ώρα είναι 9.30. Θυμίζω Ελλάς Auto Service. Μην το σκέφτεστε καθόλου. Αυτός είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Έχει μαζέψει την αφάνκατε από όλα τα συνεργεία και έκανε με την εγγύηση της Ελλάς Service κορυφαία οδική. Το ξέρω το αυτοκίνητο σαν την παλάμη τους. Η οικογένεια Χατζοπούλου. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι το άβαλο το ξενοδοχείο και φανοπείο και βαφείο και καλύμπρες και γραία αεροκίνηση. Για κάθε ένα έχει τον αγνώστη. Άλλος κάνει τη λαμαρίνα, άλλος κάνει το λάστιχο, άλλος κάνει τη βαφή, άλλος είναι στα μηχανολογικά, έτσι. Άρα εκεί, 47-43-12, έχει δύο γραμμές που δεν τις είδα. Πω, πω. Ναι, έλα, περίμενες ώρα ή πήρες τώρα. Ναι, καλημέρα. 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 Καλώς τον Παναγιώτη, τον φίλο μου. Τι γίνεται. Γεια σου, Παναγιωτάκι μου, αγόρι μου, γλυκό. Πολλά φιλιά. Γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου, Παναγιώτη. Δίσμεϊ, κάτι άλλο στην κυμπήρα, φύγε. Να παίξουμε λίγο μπάλα, γιατί υποχρεώνει. Μπάλα δεν παίξατε. Μάλιστα. Ωραία, Παναγιώτη μου. Να είσαι γερός. Τι κάνουμε άλλο. Καλά. Πάμε αύριο να σμπρώξουμε την ομάδα, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα πρόκρισης. Αυτό. Ας το αρχίσουμε, Κωστή, γιατί ήταν. Προχθές ήταν πολύ χάλια. Χάλια. Τι να κάνω, χάλια. Χάλια. Φιλάκια, γεια σου, Ζουμουσού, γεια σου, Παναγιωτάκη μου. Γεια σου, Παναγιωτάκη μου. Γεια σου. Φιλιά σε όλους τους ανθρώπους που είναι αμαία και βρίσκουν τη δύναμη και να γράψουν και να μιλήσουν. Και κουβαλάνε το δικό του σταυρό. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Και στις μανούλες που έχουν τέτοια παιδιά και είναι από πάνω τους με το χαμόγελο στα χείλη. Όπου και αν βρίσκονται αυτές. Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα εκλεκτό δώρο. Φορτσάρετε, γίνεται χαμό στα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε μια παραγγελιά. Γράφετε την άποψή σας για αυτά που λέμε, οτιδήποτε θελήσετε. Και παράλληλα, ταυτοχρόνως, μπαίνετε και στην κλήρωση για το υπέροχο Xiaomi Redmi 7α 32 GB με μεγάλη οθόνη. Φανταστικά χρώματα, εννοείται κάμερες επάνω, εννοείται τα πάντα όλα, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέμε. Η Xiaomi είναι αρχηγός. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ένα τέτοιο λοιπόν κληρώνουμε. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με οτιδήποτε άλλο εκτός από το ονοματεπώνυμό σας. Βάζετε και το ονοματεπώνυμο για να το κληρώσουμε 10 παρακάτω ψηλά. Επιστρέφουμε. Θυμίζουμε ότι όσοι είχατε κερδίσει τα φούτερ από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Λάρνακας, τα αδέρφια μας στην Κύπρο, έρχεστε για να τα παραλάβετε. Η Μαριλής είναι εδώ και σας περιμένει για να πάρετε και ό,τι άλλο δώρο. Δεν νομίζω ότι χρωστάμε κάτι άλλο. Αυτά είχαμε, τα φούτερ είχαμε σε κρεμότητα για να τα παραλάβετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Άντε, γιατί καιρό έχω να το βάλω αυτό. Κάτι με τις επιτροπές να πούμε και τις καρικατούρες. Κάτι με την Ήτα. Παρεπιπτόντως, ο Μουτσινάς, που είμαι 100% βέβαιος πλέον ότι ακούει την εκπομπή,
Το είπε εξάλλου το τραγούδι Άουξα, λέει, σε εκπομπή ραδιοφωνική πρωί σε αθλητικό ραδιόφωνο. Χθες του λέει κάποιος ποιος και λέει ποιος αυτός 1-0. Είναι κολλητικό. Ερχόμαστε εννοείται και το μεσημέρι. Εδώ είμαστε 2 η ώρα, 2 με 3, 2 με 2,5 να παίξουμε, να κάνουμε χαβά. Να φύγει το μυαλό από τη στεναχώρια, την πίεση. Και να κάνουμε, να δώσουμε και ωραία δωράκια. Και 2,5 με 3 να μιλήσουμε με Βασιλόπουλο όπως κάνουμε κάθε μέρα με τον διευθυντή της Φόρτσα. Σήμερα δίνουμε δωράκλα υπερατού. Πριν πάω στις γραμμές, 2310-287-888. Δίνουμε καταπληκτικό δώρο. Ένα Xiaomi κινητό Redmi 7α. Τι να πω τώρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Μπείτε στην κλήρωση, γράψτε οτιδήποτε άλλο εκτός από το ξερό ονοματεπώνυμο. Οτιδήποτε για να σας βάλω στην κλήρωση. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Α, πάρα πολύ ωραία έπεσε. Πάμε εδώ. Ναι. Παπ και εδώ. Πω, 2-2 παιδιά. 2310-287-888. Ευκαιρία. Καλημέρα ο Κουτσαμπάς, ο Κώστας. Ζου μου σου πάω και είσαι, δεν φοβάσαι τίποτα. Γεια σου Γιώργο Γιαννίση. Καλημέρα Κωστή. Ο τέλειος τρόπος να αρχίσει η μέρα μας μαζί με τον καφέ. Η πολύ ωραία εκπομπή, να σε καλά. Λοιπόν, καλημέρα Κωστάκη. Το πάθημα να γίνει μάθημα στον προπονητή. Εμείς θα σταθούμε δίπλα του. Πάμε για την νίκη αύριο. Ζου μου σου λέμε Δημήτρης Μενεξές. Γεια σου Δημητράκη. Ο Σταμπολής ο Σταύρος. Καλημέρα. Το σκεπτικό της ΕΕΑ. Πότε θα το ανακοινώσουν? Μάλλον στον αγώνα με το Γαύρο. Έτσι, έτσι. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, μισό δευτερόλεπτο. Καλημέρα Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση, λέει ο Δημήτρης ο Κουρτίδης. Γεια σου Ρενάτα, γεια σου Ζουμουσού, κινητάρα, η Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα Κωστή, καλό μήνα, καλή συνέχεια στην τέλεια χιουμοριστική και ενημερωτική εκπομπή σου, τα υπέροχα δώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπαντής ο Βασίλης, καλημέρα Κοτανίδη Κωνσταντίνε. Καλημέρα, το θέλω Κωστή μου, το χρειάζομαι, φανταστικό δώρο, λέει η Φόφη η Τότα. Καλημέρα Ζουμουσού, λέμε κάθε πίκρα και μη Χατζη Μαργαρίτη Ειρήνη. Γεια σου Κοκαλίδη, φίλε μου. Γεια σου Μουρλιούκα Κωνσταντίνε, γεια σου καλημέρα Βαλκάνη Δημήτρη, γεια σου Παπαδοπούλου Χριστίνα, γεια σου Αλέξανδρε Πομπόρη, καλημέρα Καστή, καλή εκπομπή, καλομήνα, γεια σου Ιωαννίδη Νικόλα, Κωστή, καλημέρα σου Μουσούλα, για κάθε πικρακέ με σήμερα θα γίνει reboot, καλημέρα φανταστικό δώρο, ευχαριστούμε για την ευκαιρία, Ρία Δέδα κινητό, καλημέρα Κωστή, αν χιονίσει αύριο και πετάμε μέσα χιονόβαλες θεωρείται επεισόδια, λέει ο Γιώργος ο Σκλαβούνης, ρε αυτοί είναι ικανοί να μας τιμωρήσουν. Ακόμα και να ρίχνουμε τόπο στην οργή, ρε, όχι χιονόμπαλες. Ακόμα και αν ρίξεις τόπο στην οργή, αν ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου. Καλημέρα στον Ιωαννίδη Νικόλο, γεια σου Μελά Χριστίνα. Καλημέρα, φανταστικό δώρο, ευχαριστούμε για όλα, για την παρέα. Ευχαριστούμε που μας κρατάς στις δύσκολες μέρες, λέει ο Παντελής. Γεια σου Παντελή. Καλημέρα, δεν φοβάσαι τίποτα, λέει ο Κουτσαμπάς ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, βάλαμε στην κλήρωση γιατί ξεμείναμε και θα μας κυνηγάει η γυναίκα, λέει ο Βαγγέλης 006. Καλημέρα, Κωστή, μόνο ενωμένη και γρήγορα αντανακλαστικά, λέει ο Παπλάκης ο Γιάννης. Γεια σου, Σαλταφερίδη Γιώργο, Ζουμουσού. Καλημέρα, Κωστή, στηρίξ την ομάδα, όλα θα πάνε καλά. Ο Δημητριάδης ο Δημήτρης, Ζουμουσού. Γεια σου, Θανάση Χριστίδη. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε που μας κρατάς ζωντανούς. Πού βρίσκεις τέτοια δύναμη πρωί-πρωί, τη βρίσκω μου, τη δίνετε εσείς. Αδερφέ, τη δύναμη. Η Κέλλη Λιαλιάγκου, καλημέρα Ζουμουσού, γεια σου Ιφαντίδη Άγγελε, γεια σου Ιβατζίδη Ανέστη, καλημέρα Κωστή Ζουμουσού, παροκάρα μια ζωή, γεια σου Παραπούρα Βασίλη. Κάτσε, οι γραμμές, έρχομαι, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Καλημέρα Κέλλη Λιαλιάγκου, γεια σου Ιφαντίδη Άγγελε, γεια σου Ζωή Φραγκαλά, καλημέρα Παόκια, δεν ξεχνάμε για αύριο, το νου σας ρεμάλια εννοείται, καλημέρα ο Σοκράτης ο Κυριάκος, γεια σου από τα Πορόγια Σερών, γερά Παοκάρα Ζουμουσού, λέμε ο Θοδωρής, γεια σου Κωστή. Λοιπόν, ευχαριστούμε γιατί είσαι πάντα εκεί στις δύσκολες. Λέει ο Κωνσταντίνος, να σε καλά, γι' αυτό είπαμε. Ζούμου σου παντού. Καλημέρα, Αντώνης. Είσαι όαση, γεια σου, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μη φοβάσαι τίποτα. Παοξάκι, Ζουμουσάκι. Γεια σου, Αρχοντή, να είσαι καλά. Έρχομαι τις γραμμές. Ξαναλέω, για ένα τέταρτο ακόμα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 γιατί έχουμε υπερατού δωράκλα σήμερα. Κινητό Xiaomi Redmi 7α, 60 τόσα γιγαμπάιτ, πόσα είπα, 32 γιγαμπάιτ. Και καταπληκτικό μαύρο χρώμα. Πάμε τώρα στις γραμμές. Εννοείται παιδιά, πριν πάω στις γραμμές, το είπαμε και πριν, το λέω και τώρα. Το νου σας τρεμάλα. Κλαίω παιδιά, ο Σακελάρης. Ο Σακελάρης έχει γράψει, τι να πω, ένα σενάριο καταπληκτικό και το έχει πάρει και ο άλλος και το έχει απογειώσει, έτσι ο Κωνσταντάρας. Πάμε τώρα στις γραμμές. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα αδερφέ μου. Δεν σε ακούω καλά. Έλα, τώρα. Ναι, ναι. Ακούς. Είσαι ο. Έλα, ο Εφρέμ. Έλα, έλα, Εφρέμ. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Λοιπόν, έλα, Εφρέμ. Σήμερα θα είμαι λακωνικός, θα πω δύο πράγματα. Δεν θα αναφερθώ σε πρόσωπα, ονόματα και πράγματα που γίνονται τελευταίο καιρό. Ναι. Θα αναφερθώ στο πιο σημαντικό πράγμα που πιστεύω είναι η ζωή. Έτσι.
η ζωή η δική μας είναι συνεφασμένη με την ιδέα του ΠΑΟΚ. Σωστό. Είναι μία και μοναδική, έτσι. Σωστό. Θα πω τρεις κουβέντες. Πρέπει να ζήσουμε αυτή τη ζωή με περηφάνεια, αξιοπρέπεια και πίστη. Αυτά. Ζούμε σου αυτό που είπες. 100%. Θέλω. 100%. Θέλω. Αυτό που είπες. Έτσι. Αυτό. Γίνονται πολλά γύρω μας. Κοιτάμε μόνο αυτό και πάμε μπροστά. Αυτό. Ποτέ δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Ποτέ. 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 Με αυτό μεγαλώσαμε και με αυτό θα μπορέσουμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι. Γεια σου, Εφρέμ. Σε χαιρετώ. Αδιαπραγμάτευτες αξίες και αρχές. Αδιαπραγμάτευτες. Έτσι. Και προσέχουμε πάντα. Προσέχουμε πάντα. Ποιος είναι αυτός. Αυτός ένα μηδέν θα μου πεις. Ποιος είναι αυτός που μου κουνάει το δάχτυλο. Αυτός που μου κουνάει το δάχτυλο και μου κάνει τον ηθικό. Και είναι ο πιο βρώμικος από όλους. Μου λέει εμένα αν είμαι καθαρός. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ας σταματήσουμε να κοιτάμε στο μέτρο μπροστά μας και σκοιτάμε στο χιλιόμετρο. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, Εφρέμ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Κουρδισμένοι. Πάμε, ναι. Γεια σας. Άντε, ρε Κωστάκη. Άντε, γοράκι μου. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Λοιπόν. Άντε, ρε Κωστάκη. Φίλε, το λατρεύω αυτό. Με μία ερώτηση. Ναι. Το μότο του ΠΑΟΚ δεν είναι... Εμείς μαζί, ναι, για μια ζωή. Βεβαίως. Άμα ξανακούσω κανένα γκρινιάρι να το ξαναλέει αυτό και το πει μπροστά μου, θα του σκάσω ένα μπουνίδι μέσα στα μούτρα. Σχήμα, θα σκάσω ένα μπουνίδι μέσα στα μούτρα, ναι, ναι. Και θα τον όχι, όχι. Άστα, δεν χρειάζεται μπουνίδια. Θα είναι σαν κροτσιά λόγου. Ναι, ναι, εντάξει. Θα είναι σαν κροτσιά λόγου. Ναι. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Εμείς μαζί, για μαζί και στα ζωή. Δύσκολα, όχι μόνο στο γλέντι. Αυτό που λέμε. Είναι για μια ζωή, όχι στα εύκολα και στα δύσκολα τέτοια. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς αυτό, άδερφε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Ρουμάνος στηρίζει πιο πολύ από όλους τους προπονητές. Όσο λίγοι. Όσο λίγοι. Όσο λίγοι. Όσο λίγοι. Και στο ξεκίνημά του ήτανε κλάφτα χαράλαμπε. Έτσι. Απλά... Να κάνουμε καζούρα, ξέρω εγώ, δώσε του ένα σκουφί και... Άλλο, εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο... Αυτά είναι άλλο. Τώρα, έτσι, άλλο. Το πλαίσιο της καζούρας. Αλλά... Να ακούω ο αναθεματισμός και να θίγεις και να κάνει και να ράνει. Όποιον το ακούσω. Μου γυρίσει και μου πει το εμείς μαζί για μια ζωή και λοιπά και ακούσα αναθεματισμούς και τέτοια. Δεν είπαμε. Άλλο κριτική, άλλο κριτική, άλλο κριτική, άλλο αποκαθήλωση, ισοπαίδωση. Διαλύστε τα όλα. Έχει κάνει λάθη. Νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνος άνθρωπος να διορθώσει τα λάθη του. Γύρισε το, αυτό του λέμε. Θέλουμε να πετύχεις. Θα χρησιμοποιήσω την λύση μιας με τεράστιες αειδού. Κανείς δεν είναι άσφαλτος. Και φεύγοντας ακούς αυτό. Πάτε ρε Κωστάκη. Πάτε ρε Κωστάκη. Λοιπόν, γυράσκω αίδι δασκόμενος, λέγανε Αρχαίμιο Πόντι. Φιλιά. Φιλιά. Γεια. Γεια σου, γεια σου, Γαϊδουράγκαφε. Σε χαιρετώ, γεια σου, Παυλάρα. Γεια. Τα λέμε το μεσημέρι, ερχόμαστε και δύο με τρεις είμαστε εδώ. Στο Λίμπερο, σε 107,4. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας, Παύλο. Καλώς τον Καπουκρανίδη. Καλώς τον. Φίλε, Παύλο στον Παύλο. Παυλάρα, όχι στα μούτρα, στα τσαούλια. Τα τσαούλια το μπουκέτο. Να του κουνηθούν τα τσαούλια όπου το ξανακάνει. Μπουκέτα φίλε, με λουλούδια. Εννοείται, προσέχετε εννοείται. Τι λέμε αυτές τις μέρες, μας μετράνε και την αναπνοή. Εννοείται, αν, μπουκέτα με λουλούδια. Αν βαριανασάνω, το γράφουν στην Αθήνα. Αν φτερνιστώ, έτσι. Αν δυσφορήσω, αν οτιδήποτε, έτσι, να ξέρετε. Προσέχετε τέλεια. Τι λέμε. Ναι. Αυτό το θέλω να γράφουν, γιατί τώρα θέλω κάτω οι Αθηναίοι να ακούσουν έτσι και εκεί πέρα που θα πάνε στα νομικά τμήματα των ΠΑΕ που θα πάνε ναι. Η αφήγησή μου αυτή. Ναι. Πάμε. Τι όνειρο είδα χθες το μεσημέρι. Ναι. Πουλούσε σε ένα τρίκυκλο αυτά που κάναν μεταφορές του παππού σου. Εγώ! Ναι. Εγώ! Και, ναι, άκου. Ναι. Και ήθελα να μου το κάνεις μεταβίβαση. Το τρίκυκλο μέσα πίσω, η καρότσα ήταν τροποποιημένη, είχε καρεκλάκια, σαλονάκια. Βέβαια, φίλε, τι τσιγκυριγκιτζίδικα πράγματα. Να σου πω κάτι. Έγραφε, θέλω να μου πεις κάτι πολύ σημαντικό, γιατί για μένα είναι
πολύ μεγάλη σημασία. Έγραφε μεταφορές ή μεταφορέ με αλφαγιώτα. Με αλφαγιώτα, έτσι. Θέλω κάποια πράγματα να τα προσέχουμε, παιδιά. Θέλω, δεν παρακαλώ. Ήταν του παππού σου, λέει, και το πουλούσες εσύ. Ωραία. Και μέσα του σαλονάκι πίσω ο χώρος. Ήτανε σαλονάκι, καρεκλή, τραπεζάκια, ένα γραμμόφωνο είχε με ζάκι τρεις ήθελα να βάλω, αλλά δεν για να βάλω. Πυροσβεστήρα όμως. Για να βάλω. Πυροσβεστήρα είναι η φωτογραφία που ένας μόνο κάποια στιγμή βρήκε γιατί έχω εκείνη τη φωτογραφία τόσα χρόνια. Ένας. Ναι, γιατί έχω. Ένας. Το είχε βρει και εντάξει, γιατί δεν την αλλάζει, λέει, τη φωτογραφία που είναι, να πούμε, από το 2005 η φωτογραφία. Δεν την αλλάζω γιατί υπάρχει λόγος. Εντάξει. Επίσης. Στην καρότσα πίσω είχε μια σακούλα Playmobil και τέσσερις σοκολάτες γερμανικές. Ακούνε, αν το γράφουν κάτω στην Αθήνα οι νομικές υπηρεσίες. Δεν μπορώ. Λοιπόν, περίμενε. Φτάνουμε εκεί στην άνοδο από το Λιόλιο για την Τούμπα. Στην παλιά μπουτίκ. Στην παλιά μπουτίκ. Εκεί στο παλιό ρεμά. Και πάμε να κάνουμε τη μεταβίβαση για να μου πουλήσεις το τρίκυκλο. Το τρίκυκλο. Αλλά όπως ανεβαίνουμε εμείς προς τα πάνω και κατεβαίνει κόσμος, εμείς είμαστε γυμνοί. Έχουμε ματς. Ναι, δεν ξέρω. Πώς για να έχει το κόσμο. Από τη Λαϊκή Τετάρτη. Άρα είναι Τετάρτη, μάλιστα. Ήταν Τετάρτη. Μήπως πήγαιναμε το τρίκυκλο στη Λαϊκή. Όχι, φίλε. Ερχόμουν να το πουλήσω. Το πλέον είχε γίνει μεταβίβαση. Ναι. Ήμασταν γυμνοί και ανεβαίναμε προς το Ρίσκα, ρε παιδί μου. Μέχρι τώρα το έχεις πάει καλά. Το ότι με βλέπεις, με βλέπεις γυμνό στον ύπνο σου. Όχι, ρε, εμένα είδα πιο πολύ. Τι πιο πολύ, αφού λες είμαστε γυμνοί και έρχονται άλλα μας μπίμπι, τι γίνεται, τι όνειρα βλέπεις. Είδα ότι είμαι γυμνός εγώ και τη δίπλα μου είσαι και εσύ γυμνή και ανεβαίνουμε την ανηφόρα. Μάλιστα. Και όταν μας ρωτάνε γιατί είστε γυμνοί, τι είπα, έχουμε ίωση, λέω. Άμα βγάλουν άκρη, τι να σημαίνει να κόστα αυτό. Και τα καμπανέλια απ' έξω, έτσι ανεβαίνουμε την ανηφόρα τώρα για την Τριανδρία και είναι απ' έξω τα καμπανέλια. Τα πατούσαμε και πέφταμε, Κώστα. Μάλιστα. Αλέτρι. Τι να σημαίνει αυτό το όνειρο, Κώστα. Λοιπόν, το τρίκυκλο. Και το τρίκυκλο ήταν, λέει, ένα πορτοκαλί. Θα σου πω. Το τρίκυκλο που κουβαλάς πράγματα σημαίνει ότι έχεις φάει βαριά το μεσημέρι, αυτό είναι το νόνου Κάνευ. Ένα δεύτερο είναι ότι κουβαλάμε διάφορα πράγματα στην πλάτη μας. Κάνω τώρα τον Ονειροκρήτη και τον Ονειρορόδο ή Ονειροκέρκυρα. Και το γραμμόφωνο θέλω να μου πεις. Το γραμμόφωνο, φίλε, είναι η φωνή μας που τη βγάζουμε και φωνάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με παλαιό τρόπο όμως. Δεν είχες MP3. Είμαστε παλαιά σκοπής, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν. Με τις Χωάνες. Και άμα, να σου πω κάτι, άμα γυρνούσε τη μανιβέλα στο γραμμόφωνο, θα έπαιζε, φίλε, το δικέφαλε μεγάλωσε και άλλαξε πολλά, να ξέρεις. Αυτό είχε θα έπαιζε. Τρία δισκάκια και το ένα ήταν της His Master Voice με το σκύλο μπροστά το, με το γραμμόφωνο. Μάλιστα. Θυμάμαι τη λεπτομέρεια. Αυτά λοιπόν. Το όνειρο της ημέρα, καλά, φίλε. Η κουβέντα μπίμπησε. Φιλιά. Μην παίρνετε άλλο. Αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα, θερμή παράκληση, γιατί πρέπει να κάνω και κλήρωση. Αυτά, εσείς θα μας πείτε τι όνειρο είδατε. Ναι! Σε εσάς μιλάμε! Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Ο άλλος με βλέπει στον ύπνο γυμνό, φίλε, με τα καμπανέλια απ' έξω. Δεν πάμε καλά, έχει χαθεί το τόπι. Δεν. Αυτό το όνειρο πρέπει να κάτσει σε δύο μέρες. Για πες! Έλα, αδερφέ μου, σε ακούω. Τσούμπα. Έλα, Κωνσταντίνε μου, τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Χθες τη φορούσα τη δικιά σου, να ξέρεις την μπλούζα. Λόντον. Έχω δεχτεί πολλές πιέσεις για να τη δώσω αυτή. Δεν τις δίνω. Τα δώρα δεν τα μεταβιβάζω με τίποτα. Για πες. Για πες. Κωστάκι μου. Λοιπόν, στήριξη και πρόκριση. Έτσι. Οπωσδήποτε αύριο. Έτσι. Στήριξη στον προπονητή. Τώρα αυτά τα χαζά. Εντάξει. Στήριξη δεν σημαίνει έλλειψη κριτικής και λιβάνισμα. Έτσι. Λάθος είναι και αυτό. Λάθος είναι. Όλα δεν έγινε και τίποτα. Όχι όμως την απαξίωση. Έτσι. Όχι, εννοείται. Εννοείται πως θα κάνεις κριτική και η κριτική είναι σε αυτό που είπε ότι άλλους 10 μίσεις που δεν συμφωνώ καθόλου, έτσι. Ένα αυτό που έχει κάνει, έχει κάνει και λάθη. Μεγάλο, εγώ πιστεύω και πάλι. Μέσα στη διαχείριση, στους χαρακτήρες, στην ψυχολογία, στο πώς έσκασε μερικούς παίκτες, στο ότι έγινε προβλέψιμος και κυρίως επίσης στο ότι πήγε και έκανε το δάχτυλο έτσι στην κερκίδα. Λάθος. Αυτό, έτσι ακριβώς. Και Κωστή, έχει μεγάλη διαφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο με όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
είτε που ήταν αυτός, είτε από που ήρθε, είτε ναι, 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 ναι. Εντάξει. Και η νοοτροπία, καμία σχέση. Μα γι' αυτό το δικαιολογήσαμε αρκετά λάθη και στην αρχή και γι' αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε να αποτύχει για να πούμε είδατε! Σας το λέγαμε εμείς ότι δεν μπορεί. Δεν υπάρχει αυτό. Θέλουμε να πετύχει. Έτσι. Και η ομάδα επένδυσε για κάποιο λόγο πάντως, έτσι. Τεράστια, φίλε. Έκανε τριετές συμβόλαιο. Τεράστια, φίλε. Τεράστια. Αλλιώς δεν θα τον είχε κάνει. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια δόθηκαν. Η πιο ακριβή μεταγραφή προπονητή ever στην Ελλάδα. Ever. Τίποτα. Πίσω στην ομάδα. Απλά η ομάδα κάποια στιγμή θα πρέπει νομίζω να βγει και να πει στον κόσμο το τι γίνεται. Ότι όντως αν υπάρχει πρόβλημα με το financial που οι πιο πολλοί νομίζω το έχουν καταλάβει. Λόγω όχι, αν υπάρχει, υπάρχει φυσικά. Υπάρχει. Όπως επίσης, ξέρουμε ότι αυτό το roster μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Έτσι. Έτσι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και αυτό το roster. Και θα κλείσω λέγοντας περαστικά στο μεγάλο αυτόν παίχτη που λέγεται Κρέσπος. Ναι, φίλε. Αυτός που λέω εγώ δεν θα γίνει ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο. Έτσι. Πόσο σημαντικός. Έτσι. Και για τους υπόλοιπους και για τους άλλους, όχι μόνο για τους υπόλοιπους παίκτες. Έτσι. Αυτό, σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Φιλιά. Πάμε. Αυτές οι δύο γραμμές, τρεις ακόμα, να κάνω και την κλήρωση. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα. Ο Χρήστος από Χανιά, τι κάνω. Γεια σου, ρε Χριστάρα, τι έγινε. Α, ναι, τη σε ρώτησα χθες και μου είπες δεν είσαι. Στο σύνδεσμο, ναι, sorry. Έλα, για πες. Καλά, τίποτα. Για χθες που έκανα ένα σχόλιο για τον προπονητή. Ναι. Και που δεν ολοκληρώθηκε. Τι, έπεσε η γραμμή, τι. Όχι, που ήταν στα τελειώματα που σε πήρε. Α, ναι, δεν προλάβαμε. Σωστά. Πες αυτό που θέλεις, βεβαίως. Και σήμερα στα τελειώματα πήρες, βέβαια. Ναι, βασικά είναι λίγο λίγη ώρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, έχεις δίκιο, είναι πολλές γραμμές. Δικό μου το λάθος. Θέλω να πω ότι μας στεναχωρεί όλους η φετινή εικόνα της ομάδας. Ασχέτως πορείας, παίρνουμε τα αποτελέσματα, ναι. Η ομάδα όμως δείχνει αποδιοργανωμένη. Τα είπα και χθες. Ο Αμπέλ Φερέιρα, πιστεύω ότι αν αλλάξει το πλάνο του, πάψει να είναι αιμονικός, θα δούμε μια καλύτερη εικόνα. Κερδίσει δεν κερδίσει το πρωτάθλημα, πάρει δεν πάρει το κύπελο, εμάς δεν σε ενδιαφέρει η ομάδα να δείχνει μια αντίδραση, να παίζει σωστά. Αυτό σωστό. Είναι το ζητούμενο. Πολύ σωστό να αυτό χάσουμε, που λες. Αλλά να χάσουμε, όπως, να χάσουμε με αξιοπρέπεια τέλος πάντων. Όχι με τα χέρια και το κεφάλι κατεβασμένο. Ακριβώς. Όπως το Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι full φορμαρισμένος. Και ο Ολυμπιακός. Και ψυχολογία. Και ναι. Ψυχολογία. Ναι. Και παίζει ρόλο και ο κάθε βαθμός. Όταν ακούω τον προπονητή να λέει ότι φέτος είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα και θα κρυφθεί στα playoffs, είναι λάθος. Αθρηστικά δεν πάνε βαθμοί στα playoffs. Βεβαιότατα. Κουβαλάς μαζί σου. Δεν υπάρχουν ειδικές βαθμολογίες φέτος. Αυτή τη χρονιά, λοιπόν. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν ισχύει ούτε αυτό. Σαν, και επίσης, επίσης είναι ο γιος μου να τον άκουσε. Χαίρομαι που συμμετέχει. Θέλουμε να αποφύγουμε τα παιδικά λάθη, αυτό θέλει να μας πει. Έτσι. Ναι. Πώς είναι το γιος του. Είναι 10 μηνών. 10 μηνών, αγόρι μου, ζουμουσάκι μου. Τον κρατάω αγκαλιά και βλέπουμε και του λέω γκολ. Και γελάει. Αυτά είναι τα ωραία. Τέλος πάντων. Αν μείνει ο Αμπέλ, αλλάξει λίγο το πλάνο και μείνει και βγάλει τη χρονιά. Το καλοκαίρι θα κάνει ένα πλάνο δικό του. Είπα χθες ότι δεν θέλει ο άνθρωπος προφανώς να ακολουθήσει το πλάνο του Λουτσέσκου. Να γίνει ο Αντι Λουτσέσκου. Να γίνει αυτός που έπαιζε όπως ο Λουτσέσκο, που κάνει αυτό που έκανε και ο Λουτσέσκου. Θέλει να κάνει το δικό του. Να το κάνει. Να αλλάξει το πλάνο, να βγάλει τη χρονιά. Βγει δεν βγει πρωταθλητής. Πάρε δεν πάρει κύπλο. Να παίξει σωστά η ομάδα, να παίξει με πάθος. Έτσι. Και έτσι. Του χρόνου τα ξαναλέμε. Έγινε. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάψει να είναι μονικός. Σε ευχαριστώ. Αυτά, να χαίρεσαι το λεβετάκο σου. Γεια. Πάμε δύο τελευταίες, ναι. Γεια σας. Ναι, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Σε παρακαλώ επιγραμματικά, αν γίνεται, γιατί πάμε σε τέλος ναι. Να κάνω και την κλήρωση. Ναι, το έχεις ξέρω, δίκιο, Κωστή, μου, περιμένετε ξέρω. Ώρα, θέλω αύριο να πάρετε πιο νωρίς και να μου πείτε είμαστε οι δύο τελευταίοι ή το μεσημέρι, να σας αφήσω να μιλήσετε όσο θέλετε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, καταρχήν είμαι ο φίλος του Δήμου Βατέρα, ο Σάκης. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα. Θέλω να σου πω, έτσι από το ραδιόφωνο σου, αφού ξέρω ότι μπορεί να πάρω βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το νοσοκομείο τον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα την ουρολογική. Έχω τη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Ήταν οι γιατροί και οι νοσηλευτές ήταν άψογοι. Άψογοι. Σε κακές συνθήκες. Σε κακές συνθήκες, ναι. Αν εξαιρέσουμε μόνο μία περίπτωση που είναι μηδαμινή, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν άψογοι. Μπράβο. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου.
που δώσανε και την ψυχή τους με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν τα ελληνικά νοσοκομεία. Έτσι. Έτσι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις και το λες. Αυτό ήταν. Πες όνομα γιατρού, θυμάσαι. Όνομα του γιατρού, θυμάσαι. Βέβαια το θυμάμαι. Μου έχει καρποθεί. Είναι ο γιατρός, ο κύριος Παπαλάκης. Είναι ο διευθυντής της κλινικής της ουρολογικής. Αυτό. Τέλεια. Είναι για μένα ο κορυφαίος. Δηλαδή, επειδή έχω μάθει ότι έχουν έρθει και από τη Λάρισα για τον συγκεκριμένο γιατρό. Οπότε καταλαβαίνεις. Μπράβο, μπράβο. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας γιατρός. Να βγαίνετε να τα λέτε αυτά. Και Παοξάκη, έτσι. Και Παοξάκη. Α, τώρα ακόμα περισσότερο. Και φιλιά, περαστικά τη μαμά. Να είσαι καλά. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Γεια σας. Ναι. Ναι, λακωνικός με δύο λέξεις, αδερφέ. Με δύο. Ναι. Με δύο λέξεις, έλα, λακωνικός λέω. Ναι, είναι ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Ω! Έχει σπάσει μια σωλήνα. Μάγε, περιμένω να με πάρεις δύο η ώρα το μεσημέρι. Έχει σπάσει μια εδώ. Ναι. Δίπλα στο γήπεδο, σε στάσεις. Σοβαρά μιλάω τώρα, περίμενε ρε Κώστα. Ρε, με παίρνεις 10 και 5 να μου πεις για τη σωλήνα. Εντάξει, μισό λεπτό έχω, μισό λεπτό. Μάγε, από το 1 μέχρι το 127. Έσπασε μια σωλήνα, ναι. Εδώ στο... Στο γήπεδο του Θερμαϊκού, δίπλα στον Θερμαϊκό. Απόστολο Ροίδη. Έρχονται οι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της σύνδρεψης, ρε παιδί μου. Της ΔΕΗ για το νερό. Με μπουρντός να γεμίζουν τις πισίνες, τις μπανιέρες με νερό. Σοβαρά μιλάω. Μάγε! Θέλω να με πάρεις δύο η ώρα το μεσημέρι να τα πούμε. Πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 127, γρήγορα. Πες μου. 127. Ναι. 126 ρε! Γεια σου Μάγε! Σε χαιρετώ! Γεια! Γεια! Χάθηκες! Έλα! Λοιπόν, Μαριλής! τι γίνεται το μάγο! Λοιπόν, κάτσε να δω, είμαστε εδώ! 6944 σε 644 Φόφη Τότα! Πάρτε τηλέφωνο Μαριλής! Φόφη Τότα σε 644! Πάρ' τη τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να πω, χορηγή δεύτερης ώρας λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικά υπέροχα πράγματα, πεντανόστιμα, εκεί 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, καυσόξυλα φυτάς. Αυτός είναι ο κορυφαίος, ο νούμερο 1 σε καυσόξυλο, εκεί στον τεπό, Όλγας 206. Για να δούμε, θα βγει η τυχερή που κέρδισε το κινητό Xiaomi από την Electronet. Παίρνει Μαριλής. Έρχεται Batman, καθότι Σταύρος είναι αδιούχος. Έρχεται Μπάμπης Μπατμανίδης με τα ωραία του. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Εμείς θα έρθουμε ξανά στις 2. Είναι κλειστό. Κλειστό, ε. Μάλιστα. Εντάξει, θα σε πάρουμε αύριο πάλι. Δεν θέλω να ακυρώνω δώρα όταν δεν το σηκώνετε μετά, γιατί μπορεί να είστε στη δουλειά, μπορεί να στείλατε και να κλείσετε, μπορεί χιλιαδιό. Έτσι, θα σε ξαναπάρουμε αύριο. Κρατάμε το νούμερο. Φόφη Τότα κερδίζει το κινητό Xiaomi από την Electronet. Σας φιλώ γλυκά. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έρχεται Batman. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Bye, 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 bye.